Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους όσους τώρα σιγά σιγά συντονίζονται στον Λίμπερο. Σήμερα Παρασκευή 25 Μαΐου, πριν από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο φέτος είναι νωρίς, μια και νωρίς ήταν το Πάσχα, νωρίς είναι όλα γενικώς. Αυτό το πράγμα με τη βροχή το Μάιο, τι είναι αυτό το πράγμα? Την ώρα που ο άλλος μιλάει για ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη, έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ βροχόπτωσης στην ιστορία της πόλης. Στην ιστορία, τι πράγμα είναι αυτό? Μαζί μας εδώ όμως είναι η Αγάπη Γαβριλίδου. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, η εκπομπή είναι στο. Και ξύπνησα και νωρίς, δηλαδή θα νομίζω ότι ξύπνησα τώρα. Ναι. Καλησπέρα, λέμε. Ο συνάδελφος δεν αποδέχθηκε το ότι εκτέθηκε στην πασχετική του κρίση και δεν άντεξε και θα απουσιάσει. Είπε ότι θα ξανάρθει στην εκπομπή όταν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι είναι δικαιολογία, να ξέρεις. Πιστεύω ότι έφυγε λόγω τριημέρου. Και νιώθω άσχημα για σένα, Δημήτρη. Ναι, ναι. Που πάλι εσύ είσαι εδώ. Και εγώ νιώθω άσχημα για μένα. και έφυγε ο Σταύρος. Όχι, μου είπε δεν το αντέχω, δεν έχω τι να πω. Εκτέθηκα μπασκετικά, γιατί είχε και μια φήμη μπασκετικού. Πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα. Τι να πω, θα επικρατήσει, θα αντέξει, θα είναι ανταγωνιστικός. Δεν ήταν ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβε ότι μιλάμε για άλλο επίπεδο. Και είπε, θα ξαναέρθω στην εκπομπή όταν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αυτό είναι παρέτηση. Δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα είναι, ναι. Κάτι ήξερε ο Μοσχόβιτς και κατέβηκε τόσο ψηλιασμένος. Δηλαδή, δεν ανοιχόταν ο Μοσχόβιτς. Ήταν πολύ. Τι να ανοιχθεί, ρε. Πολύ νομάρ. 28 στα 28, τι να ανοιχθείς. Εντάξει, περιμέναμε κάτι διαφορετικό όμως. Όχι, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ίσως λίγο μικρότερη διαφορά, αλλά και πάλι διαφορά δεν άνοιξε τόσο. Στη διάρκεια του μάτσα άνοιξε πιο πολύ. Ναι, την έριξε ο ΠΑΟΚ στο τέλος. Το μάτσο είναι αύριο το δεύτερο. Αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Τι να πούμε δηλαδή. Τι να πούμε και τι να κάνουμε. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Ότι δεν είναι άλλο επίπεδο, παιδί μου. Δεν είναι άλλη ταχύτητα, άλλη ποιότητα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι και να κάνεις το θαύμα να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Να κάνεις το θαύμα των θαυμάτων και να περάσεις. Δεν έχεις τίποτα σίγουρο. Δεν έχεις Ευρωλίγκα, δεν έχεις κάτι δεδομένο. Είναι έτσι κατάσταση. Και έτσι δομημένο το άθλημα, το οποίο δεν σου έγινε ένα ταβάνι. Όπως έλεγε και ένας χθες σχολιαστής, θα βγει ο ΠΑΟΚ τρίτος, άμα βγει, είναι σαν να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, να είχαμε να λέμε, τα λέμε μεταξύ μας, να παρηγοριόμαστε. Εντάξει, το στοίχημα είναι λίγο να κοντράρεις. Εγώ μέχρι χθες δεν απογοητεύτηκα με την εικόνα του ΠΑΟΚ. Δεν περιμέναμε κάτι και παραπάνω. Και τι καταλαβαίνεις? Φτάνεις μέχρι εκεί. Ναι, τι είναι. Να κάνεις από τη στιγμή που είναι έτσι το πράγμα αυτό και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτό. Τι, θα αποδεχτείς τη μοίρα σου προς το παρόν. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, ποτέ δεν ξέρεις. Τι να πεις. Λοιπόν, το μπάσκετ βεβαίως και οι ημιτελικοί μας απασχολούν πάρα πολύ. Τα ποδοσφαιρικά, μεταγραφικά πληροφορίες για ό,τι κινείται για πολλούς παίκτες που είναι να έρθουν, είναι να φύγουν, είναι να παραμείνουν, πληροφορίες μέχρι στιγμής, μια και οριστικές εξελίξεις δεν έχουν σημειωθεί. Πιστεύεις σήμερα μέσα στη μέρα θα έχουμε κάτι? Για σερνά κυρίως. Είναι πιθανό για τον Κροάτη, όλα δείχνουν από όλες τις πλευρές ότι θα κλείσει το θέμα. Βεβαίως, ναι, να είμαστε τυπικοί, να μην υποτιμούμε λεπτομέρειες, δικαστικές. Ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ στις διαπραγματεύσεις τα συμβόλαιά του είναι λίγο. Απλώνονται χρονικά, είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες. Μας έχει δείξει η προϊστορία των τελευταίων ετών. Τα ιατρικά, εντάξει, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που έχει να αγωνιστεί πολύ καιρό. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία εφόσον ξεπεραστούν θα ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Διεθνή Κροάτη. Σήμερα έχουμε 25, Δημήτρη. Ναι, Μαΐου. Αύριο 26 Μαΐου. Σωστά. Τι έγινε πέρσι 26 Μαΐου? Είχε αγώνες ο ΠΑΟΚ ακόμα. Άλλο. Μεταγραφικά. Ναι. Τι έγινε, ο ΠΑΟΚ είχε αγώνες, έτσι είναι, και είχε τον Ίβιτς προπονητή ακόμα, ναι, τότε. Ναι, ναι. Έκανε μεταγραφή. Συμπληρώνεται ένας χρόνος Λεβέκ. Έλα ρε. Ναι. Δεν ήταν η ανακοίνωση, ήταν η συμφωνία τότε. Μεγάλη μέρα. Φυσικά. Μεγάλη για μέρα. Γι' αυτό το σημειώνουν. Θα γίνει αφιέρωμα αύριο, να ξέρεις. Τα φυσιοθεραπευτήρια της πόλης έχουν μόνιμα. Και για τους φυσιοθεραπευτές του ΠΑΟΚ, βεβαίως. Το κορυφαίο ήταν όταν στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος
τον είδαμε να κάνει το γύρο του γηπέδου με την ομάδα. Και είπε, πολλοί δεν τον αναγνώρισαν. Ποιος είναι αυτός με τα ρούχα, πολύ καλά. Στο Άκρα ήταν που πανηγύριζε, δεν ήταν. Ναι, αλλά εκεί ήμασταν ψηλιασμένοι. Γιατί εντάξει, από τη στιγμή που ήταν στο τελευταίο παιχνίδι, εκεί ήταν το πρώτο ρε παιδί μου, η πρώτη εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό. Γιατί δεν ήταν καν στο γήπεδο στα παιχνίδια. Ποιος τον είχε δει στον δρόμο και δεν τον είχε αναγνωρίσει καθόλου. Γιατί άμα βάλεις τώρα φωτογραφία στο ΠΑΟΚ και πεις ποιος είναι αυτός, θα τον βρουν όλοι αμέσως. Όπως είχε γίνει άλλη φορά με τον Μιχόγεβιτς, δεν ήτανε. Ναι, ούτε εμείς τον ξέραμε. Ναι. Πόσο μάλλον Λεβέκ. Τον Λεβέκ τον ξέρω όμως, γιατί. Ένα χρόνο. Το Λεβέκ. Γιατί, γιατί στην τον αρχή. Τον είδαμε στην προετοιμασία. Τον ναι, προετοιμασία. Γιατί στην αρχή έπαιξε. Ένα φιλικό έπαιξε. Πώς είχε παίξει προετοιμασία. Εντάξει, μπήκε λίγο στη διαδικασία. Στην προετοιμασία, αγάπη, πρώτο παιχνίδι φιλικό. Πρώτο παιχνίδι, αυτό ήταν βέβαια άτυχη στιγμή, δεν ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν είναι άτυχε στιγμές, είναι πράγματα που πρέπει να ξέρει ο ΠΑΟΚ. Στην προετοιμασία, πρώτο παιχνίδι, προθέρμανση. Ήταν με το δάχτυλο αυτός. Όχι με το δάχτυλο, καλά. Στο πρόσωπο χτύπησε. Στο πρόσωπο. Στην προθέρμανση. Άμα δεν σε θέλει. Δηλαδή, ναι, ήταν άτυχη στιγμή εκεί. Μετά όλα τα άλλα ήταν ψυχοσωματικά τα οποία τα είχε και από παλιά και έπρεπε να ήταν γνωστά βεβαίως για να μην αποκτηθεί. Αλλά αποκτήθηκε, έγινε το λάθος. Και εντάξει. Θα υπάρξει αύριο αφιέρωμα στο Λεβέκ. Γίνονται και λάθη. Ένας χρόνος Λεβέκ. Ναι. Θα έχουμε στο ΠΑΟΚ 24. Τι να, εντάξει. Δεν, 60 λεπτά συμμετοχής με την Κέρκυρα. Ναι. Τώρα που έχεις ανοίξει εκεί το στοίχημα.gr για τον τελικό. Χορηγός μας. Το έλεγα έξω και με τον Μάριο. Ναι. Γιατί σε αυτό το ραδιόφωνο έχετε κολλήσει ότι είμαστε όλοι με τη Λίβερπουλ αύριο. Για ποιο λόγο έχει επικρατήσει αυτό το πράγμα. Είμαστε κι εμείς που υποστηρίζουμε τη Ρεάλ. Είσαι βασιλοκόρη και πριγκίπισσα αρχόντισσα. Μα πραγματικά έχω αυτή την απορία εδώ και 2 εβδομάδες. Μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα. Για ποιο λόγο? Μα δεν μου δίνετε το βήμα. Μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα. Δεν με αφήνετε να πω. Σήκωσε την καρέκλα. Θέλω να με κόψει, θέλω να με κόψει. Καταγγελία. Μάρια, πες λίγο τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Πες λίγο. Καταγγελία. Μα μίλα, αγάπη. Πες γιατί για τη Ρεάλ. Πες για την ιστορία της, για την αξία της, για τον Κριστιάνο. Μη σεβόμαστε τη Ρεάλ. Είμαι Ρεάλ από μικρό παιδί. Δηλαδή, της παίρνει το μικρόφωνο, είναι αλητία, δεν τρέπεσε λιγάκι. Μαριέ, όχι, είναι Μαριέ, δημοκρατικές συγγύρια. Σε παρακαλώ ένα βίντεο και να το στείλουμε μετά. Ένωση, πάνε στην βγάλε ένα βίντεο, αυτό. Γιατί αυτό το πράγμα εδώ πέρα ένωση, δεν γίνεται. Ψάχνει το δεν... Πάνε στην ένωση και πες τα αυτά. Είστε όλοι κορμοράνοι εδώ πέρα σε αυτό το ραδιόφωνο. Εντάξει, οκ, Λίβερπουλ, ωραία. Αφού θα χάσετε αύριο, τι ανοίγεστε. Δεν είναι και Δευτέρα, είναι και Δευτέρα. Την Τρίτη ποιος θα είναι εδώ. Όλοι. Ο Μάριος παίζεται. Την Τρίτη, βλέπω εδώ το σταμάτη μου ρελί στην πόρτα. Μάριο στην πόρτα, θα σα περιμένουν. Νίκο Παπαδόπουλο, εδώ. Αυτή δεν είναι Ρεάλ. Εντάξει, αυτή όμω είναι, με ξένα κόλληβα. Αυτή είναι αντιλίβερ. Εγώ όμω είμαι Ρεάλ. Επειδή έχουν συνηθίσει με τι ελληνικέ ομάδε να υποστηρίζουν μια ζωή τον αντίπαλο, πάλι με ξένα κόλληβα θα κάνουν. Δημήτρη, πολλά με λίγα θα είναι. Μην, δηλαδή, πάντα λίγο απόφαση για αύριο. Και συμφωνώ με αυτό που έλεγε. Over και goal. Αλλά θα ξεφύγει. Άστο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Και τι να κάνω, να κλαίμε που είμαστε στο τελικό. Εντάξει, μην ανοίγεσαι τόσο. Θα το πάρουμε και θα το πολύ πάρουμε. Πολύ περηφάνεια. Μπαλάρα έπαιξε. Τη Manchester City απέκλεισε την Πόρτο με πολλά γκολ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ποιον άλλο αποκλείσαμε. Τα έκανε όλα αυτά, αλλά ποιο το πάρει, δεν είναι το θέμα. Ποιον άλλο έπαιξε η Λίβερπουλ είναι τελικό. Δεν πρόκολλα τη Λίβερπουλ. Ναι. Δεν ασχολούμαι με αυτήν την ομάδα. Την. Τη Ρώμα. Ναι, τη Ρώμα απέκλεισε. Οι άλλοι ποιον απέκλεισαν δηλαδή. Οι άλλοι είναι Ρεάλ, Δημήτρη. Άκουσα μια ανάλυση χθες, ρε παιδιά. Η Ρεάλ ήταν τυχερή, λέει. Τυχερή. Και ποιος απέκλεισε. Και ποιο η διαιτησία την ευνόησε. Λένε για το Ρεάλ Γιουβέντους. Δεν λένε για το Γιουβέντους Ρεάλ. Δηλαδή, μόνο το δεύτερο παιχνίδι έγινε. Το πρώτο δεν έγινε. Λένε για το Ρεάλ Μπάγκερν. Για τον Μπάγκερν Ρεάλ το ξεχάσαμε. Τι έγινε. Είναι και αυτό το σκάνδαλο με τον Μάριο που μιλήσατε για τον Μπέιλ και τον Παϊτέρη τον Ρονάλντο. Που δηλαδή πραγματικά αυτό το πράγμα. Τι να πω πια. Μεγάλο τελικό. Σεβασμός στη Ρεάλ, είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, κατά προφανώς, τα ψέματα, η πιο επιτυχημένη. Εδώ έχει πάρει καμιά 15 κούπες. Θα το σηκώσει και αύριο. Αλλά και η Λίβερπουλ είναι τεράστια υπόθεση για όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έχει βεβαίως και πάρα πολλούς φιλάθλους, όπως διαπιστώνεις, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ένα τεράστιο κλαμπ. Όπως είναι και η Ρεάλ. Στην Ελλάδα δεν έχει τόσους φιλάθλους. Η Ρεάλ, μια και είμαστε στην Ελλάδα. Επειδή δεν το προβάλλουμε αυτό, πού ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει στην Ελλάδα. Τέτοιο πάθος, τέτοια λατρεία, τέτοια ναι, ρεσί, ξέρεις, αφοσίωση γιατί... όπως έχουν εδώ τα παιδιά του συνδέσμου, δεν υπάρχει. Ναι, γιατί όλο αυτό το πράγμα, η φούσκα που έγινε τελευταία χρόνια με την Μπαρτσελόνα, πολλά νέα παιδιά έγιναν Μπαρτσελόνα και όχι Ρεάλ. Μα δεν εκδηλώνονται, δεν είναι. Καμιά φανέλα παίρνουν που και που. Δεν ακολουθούν, δεν εκδηλώνονται, δεν είναι στο ίδιο χώρο, δεν μαζεύονται. Δεν... Πριν από 5 χρόνια δηλαδή, πριν από 3-4 χρόνια, εσύ έβλεπε τόσου Λίβερπουλ, όσου βλέπει φέτο λόγω Σαλάχ κυρίω, που έχει γίνει αυτό ο τόρο.
Όχι, δεν είναι ο Σαλάχ. Δεν ήταν τόσο. Ποιον έχει 9, σου λέω. Είναι η ομάδα, είναι το Anfield. Είναι η Άβρα. Για τους πιο παλιούς. Δεν είναι ο Σαλάχ. Για τους πιο παλιούς. Τελευταία χρόνια Δημήτρη δεν προβάλλει τόσο πολύ Λίβερπουλ. Τώρα φέτος λόγω Σαλάχ. Σαλάχ, σιγά, ρε. Ναι, γιατί είναι στην επικαιρότητα, γι' αυτό λόγο. Έχει Φιρμίνιο, είχε Κουτίνιο, έχει. Τώρα, αν πει κάποιον. Χέντερσον. Που δεν ασχολείται λίγο, ωραία. Του πει Λίβερπουλ, τι θα σου πει τώρα, Φιρμίνιο ή θα σου πει Σαλάχ. Ότι έδωσε 80 εκατομμύρια να πάρει ένα στόπερ. Σαλάχ θα σου πει. Εντάξει, Σαλάχ. Ο άνθρωπος είναι μια ομάδα μόνο αυτή τη στιγμή. Ο Ρονάλντο, σου πω εγώ, είναι πιο πάνω από το Ρεάλ. Φυσικά. Τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Ρονάλντο είναι μια κατηγορία μόνο του. Είναι κορυφαίο στον κόσμο. Είναι ο Ρονάλντο και μετά η Ρεάλ. Αυτή είναι η. Καλό ή κακό, ναι, όπω είναι κατάμια. Και ο Μέση και μετά η Μπαρτσελόνα. Έτσι ήταν τουλάχιστον. Ναι, μπορεί να το πει και αυτό. Τέλο πάντων, έχω μια διαφωνία. Ναι. Τα είπα. Με λοιπόν, κόψατε, αλλά τα είπα. Έχουμε διάφορα μηνύματα και για τον ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Φίλο γράφει ο Ζρνά. Πώ το πούμε αυτό το πράγμα. Ζρνά. Ζρνά θα λέω και δεν λέτε ότι θέλετε εσείς. Ζρνά, ανέβασε φωτογραφία τώρα. Είναι στο Κίεβο με τον Μόντριτς και τον Βόβατσιτς. Ποιος είναι ο Βόβατσιτς? Βόβατσιτς, δεν ξέρω. Που παίζουν τελικό εκεί. Κόβασιτς μάλλον θα αναγράψω. Κόβασιτς, ναι. Πότε θα περάσει τα ιατρικά? Ναι, εντάξει, αν έχει φύγει είναι και τελικός. Είναι και, ναι, αυτή εδώ. Είναι και πολλοί που... Είναι τώρα. Ναι, είναι πριν από 45 λεπτά. Αντιβάλλουμε. Ναι, είναι τώρα στο Κίεβο. Εντάξει, τώρα τελικώς είναι ένα μεγάλο γεγονός. Όλοι όσοι έχουν έμεση, άμεση σχέση με τις ομάδες, νομίζω και ο Παύλο Γκαρσία θα πάει. Όλοι έχουν, όσοι έχουν άμεση σχέση με τις ομάδες, τώρα εκεί ο άλλος είναι στη χώρα του, ας πούμε, που ζει 15 χρόνια. Δεν θα είναι στο τελικό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, είπαμε, στοίχημαν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Πραγματικά, να πούμε λίγο πόσα είναι τα ειδικά στοιχήματα για τον τελικό, το Champions League, που είναι το πιο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς βεβαίως. 320 ειδικά στοιχήματα. 320 ειδικά στοιχήματα. Τι να πρωτοπαίξει μεταξύ εκεί πέρα. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, κάτσε να δούμε, πέρα από τα κλασικά, σκορ, ημίχρονα. Έχω σκορ, έχω φωνή. 3-1. Ποιος? 3-1, η Ρεάλ. Άκυρο. Θα τα κυρώσει ο Κομίνης. Καλό αυτό. Να σκοράρει, ναι. 1,70 ο Ρονάλντο, 1,90 ο Σαλάχ. Ράμος πόσο δίνει? Ο Ράμος, που αυτός είναι. Πάντα, Δημήτρη, πάντα το μάτι μου πέφτει σε αυτόν. Και δεν τον παίζω ποτέ και πάντα βάζει γκολ όταν δεν τον παίζω εγώ. Είναι απίστευτο. Ο Ράμος, ναι. Ο Ράμος είναι πάρα πολύ δυνατός. Ψυχάρα, πραγματικά. Και είναι στις δύσκολες στιγμές. 5 απόδοση να σκοράρει ο Ράμος. Καλό. Κάτσε να δούμε. Θα βάλει γκολ Λίβρο, θα βάλει Ρεάλ. Πρώτο θα φτάσει στα 2 γκολ. Συνολικά γκολ, νίκη στα 2 ημίχρονα. Γκολ με τα πιο πολλά. Ναι, θα σκοράρουν και οι δύο. Κόκκινη να κάρτα. Να σκοράρει και να κερδίσει η ομάδα. Κόκκινη κάρτα. Ναι, θα έχει προφανώς. Να σκοράρει εκτός περιοχής, να σκοράρει με κεφαλιά. Να δεχτεί κάρτα. Ο Ράμος, 2 από όλους. Να δεχτεί κόκκινη. Και εδώ αποδόσεις έχει 13 ο Ράμος. Να μη σκοράρει. Να μη σκοράρει. Γκολ με φάουλ. Εκατοντάδες δηλαδή. Να σκοράρει και να δώσει ασίστ. Να δώσει ασίστ. Ειδικά στοιχήματα. Νικητής τροπέου η Ρεάλ. Να σκοράρει ο Σαλάχ. Συνδυασμούς διάφορους. Δεκάδες συνδυασμοί. Να δεχθεί κάρτα ο Ράμος, ο Λόβρεν και ο Χέντερσον. Πω, ωραία είναι αυτό. Εξέλιξη αγώνα, ποιος θα βάλει πρώτο γκολ, σκορ πολλαπλών επιλογών, να χάσει πέναλτι η ομάδα, κόρνερ, αυτά, over, under, αυτά είναι όλα αυτά με τον χορηγό μας Naxus στην πρώτη ώρα για τη νέα ανδρική συλλογή nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα στα καταστήματα στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Κόσμος. Και Regina βεβαίως, ήδη αξεσουάρ μπάνιου, reginabanio.gr. Επικοινωνούμε με μήνυματα, γράφετε FM, αφήνετε κοινό το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε.
η είδηση της ημέρας, ναι, για όσους τώρα συντονίστηκαν, γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με το ότι τελειώνει ο Χιμένεθ από την ΑΕΚ. Δεν τα βρήκανε. Η ΑΕΚ δεν κρατάει ούτε τον προπονητή που φέτος πανηγύρισε το πρωτάθλημα, όπως δεν κράτησε κι άλλους. Και γρήγορα γρήγορα στρέφεται προς τον Ουζουνίδη, που φυσικά είναι ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Ο Ζουνίδης δεν συνεχίζει στον Παναθηναϊκό. Πήγε παρά 25, γρήγορα ένα πρώτο διάλειμμα και ξεκινάμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ. Ξεκινάμε και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν καλό φίλο, συνάδελφο πάρα πολύ βεβαίως έμπειρο, πολύ καλό γνώστη της μπασκετικής πραγματικότητας και όχι μόνο. Χαιρόμαστε πραγματικά που είναι στη γραμμή ο Τόλης ο Κοντιάς από το Sport FM, τη Sport Day. Τόλη, καλό μεσημέρι. Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις? Όλα καλά, γερός. Καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά, φίλε. Περίμενες κάτι? Νόμιζα θα μιλήσουμε για το Dreamhold και το Salamon. Αλλά εντάξει, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Σε είδα, έγραψες για το Μίτογλου, έγραψες για Stopper, έγραψες. Έκανες την ανάλυση. Δεν μου λες, Τόλη, περίμενες κάτι διαφορετικό από τους πρώτους ημιτελικούς στο πρωτάθλημα? Λες και τα παίξαν οι ομάδες τα παιχνίδια, ναι, έτσι όπως είχα πει εγώ. Δηλαδή το Ολυμπιακός Προμηθέας το περίμενα 20+, γιατί ο Ολυμπιακός με την Κίνη στο μέσα ήταν δράμα, ναι, άπαξ προηγήθηκε 41-15, από εκεί πέρα ήταν ένα δράμα ατελείωτο, mm-hmm, και δεν ήθελε και πολύ να χάσει. Στο μάτς της Χαλκίδας για 17-18 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλός, οπότε φάνηκε κάτι καλό για τον Ολυμπιακό και περίμενα χθες να πατήσει τον γκάζι μέχρι τέλους. Μπήκε και ο Μιλουτίνοφ μέσα, μπήκε και ο Παπα-Νικολάου, μπήκαν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ναι, οπότε περίμενα να πάει κάπως έτσι. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα με αυτή τη διαφορά, αλλά 20-25 πόντους εκεί κάπως έτσι περίμενα την εικόνα του παιχνιδιού. Mm-hmm. Και του ΠΑΟΚ ακριβώς έτσι περίμενα την εικόνα, δηλαδή γύρω στους 15 πόντους να πάει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Ναι. Είναι αυτό που λέω, γιατί λέγαμε Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κλπ. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που είναι μία από τις 5-6 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, mm-hmm, και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που δεν είναι από τις 5-6 κορυφαίες ομάδες του Champions League. Ναι. Δηλαδή το λέω λίγο κοινικά. Ναι, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που έχει 800.000 ευρώ budget και μιλάμε για τον Καλάθι που με την εφορία πάει στα 4 εκατομμύρια. Να το πω λίγο και έτσι για να το πιάσουμε λίγο καλύτερα. Τόλη, συμφωνείς ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στα καλά του, έτσι? Είναι αρκετά φορμαρισμένος, έχει βρει χημεία, παίζει καλά εδώ και μήνες αρκετούς. Ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ, είναι σούπερ. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου έχει πιάσει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Όλα άλλαξαν, ή μάλλον πολλά άλλαξαν, όταν γυρίσαν οι τραυματίες, ο Κόνιαρς και ο Καραλαβόπουλος, και κυρίως όταν αποκτήθηκε ο στρατηγός Γκος. Ναι. Στη θέση του Ντίλαρντ, ο οποίος Ντίλαρντ ήταν το στυλ του αγωνιστικού του στυλ, ό,τι να είναι ή κάπως έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή μια ομάδα, εντάξει, δεν φτιάχνεται από ένα παίχτη, αλλά ο Γκος είναι ένας παίχτης με μέση, αρχή και τέλος, πάρα πολύ έμπειρος. Ναι. Που έκανε το ΠΑΟΚ να είναι αυτό που είναι όσον αφορά στο κομμάτι μέσα. Βεβαίως αποκτήθηκε και ο Τζάκσον, ο οποίος πήρε τη θέση του Κλάσεν, ο οποίος ήταν μαχητικός, αλλά δεν είχε μπει στο νόημα της ομάδας και του παιχνιδιού εδώ. Και ήρθε και το κάτι παραπάνω, το έβαλε ο Πέτερ Γουέι, ο οποίος βλέπουμε και με την ΑΕΚ και στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, ότι είναι πάρα πολύ αποδοτικός. Έχει πάρα πολύ καλό σούτ, ένα παιδί το οποίο έπαιζε στη Γαλλία, τον είχαμε δει και στα μάτια με τον Άρη, ναι, και αυτός έδωσε το κάτι παραπάνω. Αλλά η αλλαγή κλειδί ήταν ο Γκος αντί του Ντίλαρντ. Και αυτή το ότι πέρασε ο χρόνος και η δουλειά, αυτό που ήθελε ο Παπαθεοδόρου, βγήκε κάποια στιγμή. Γιατί είχε, δεν μπορούσε να το κάνει από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ήθελε χρόνο. Ναι, ήθελε χρόνο ένας καινούριος προπονητής στο ΠΑΟΚ, ένας προπονητής ο οποίος είχε να κουβαλήσει και το φορτίο του Σούλη Μαρκόπουλου. Θυμόμαστε τι είχε γίνει στην αρχή, φώναζε ο κόσμος, ναι, μου αρέσει που φωνάζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ενώ δεν πάει στο γήπεδο. Αυτό είναι μια σύνθετη υπόθεση.
Δεν ναι, μου λες, έψαχνα την παρουσίαση του Παπαθεοδόρου την ημέρα της παρουσίασης. Ναι. Τι είχε πει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Πρέλεβιτς Σταυρόπουλος. Και είπε ότι βασικώς αποφασίσαμε να αλλάξουμε τον προπονητή για να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, την μπασκετή μας και φιλοσοφία. Ναι. Μπορείς να πεις ότι έχει επιτευχθεί αυτό σε μεγάλο ποσοστό και μαζί με το αποτέλεσμα. Το θέμα, Δημήτρη, που βλέπεις την πετυχημένη ομάδα. Βλέπεις την πετυχημένη ομάδα όταν και ο 12ος παίκτης είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Τσόχλος που δραματίστηκε, που ήταν ο 12ος, ναι, δεν σου βάζω τώρα τον Καρά, ναι, ναι, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Και οι 12 αυτό λες είναι ο ορισμός της πετυχημένης ομάδας, ε? Ο ορισμός είναι η τετράδα που μπορεί να είναι και τρίτη θέση, mm-hmm, και είναι, θα μου πεις, όλα μέσα στη ζωή είναι, για ένα σούτ έχουν χαθεί τίτλοι, έχουν καταστραφεί ομάδες και έχουν πετύχει ομάδες. Ναι, ναι. Είναι το καταραμένο δίλεπτο, δύο μισά λεπτό με την Καρσίγιαγα, που ο ΠΑΟΚ θα είχε την τέλεια χρονιά, για πρώτη χρονιά Παπαθεοδόρου. Θα είχε την τέλεια χρονιά. Δηλαδή εκεί χάθηκε μια διαφορά 19 πόντων, ναι, έφυγε σαν άνεμος. Και στέκομαι κυρίως στο τελευταίο τρίποντο. Mm-hmm. Γιατί άλλος είναι 6 πάω στην Τουρκία και άλλος είναι 9. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Όταν φτάνει η Καρσίγιαγα στους 8 και τις βάζω, έχω τρίποντο στην Τουρκία, πάω 5. Θέλει 2 σουτ ή 3 σουτ πάλι να με περάσει. Ναι. Πολύ σημαντικό το ένα τρίποντο σε αυτά τα μάτσα διπλά. Είναι λοιπόν καλά ο ΠΑΟΚ. Είναι φορμαρισμένος. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Τσόχας χτύπησε. Δεν έχει άλλα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, για να κάνει κάτι το Παναθηναϊκό, πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σε πολύ κακή βραδιά, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Να σου το πω αλλιώς. Μου λένε οι αεξίδες και λοιπά, να μπούμε σφίνα, να κάνουμε, να ράνουμε, να λοιπά. Λέω, παιδιά, η ΑΕΚ θα μπορέσει να μπει σφίνα κάποια στιγμή στο κάποιο μέλλον, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, mm-hmm, όταν θα πέσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να ανέβει. Η ΑΕΚ έχει ένα budget γύρω στα 2,5-3 εκατομμύρια, που είναι καλό budget για την εποχή και τα δεδομένα, αλλά ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν είναι Γιαννακόπουλος. Ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν είναι Αγγελοπουλέη. Φτάνει μέχρι ένα σημείο. Τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ένα τεράστιο μέγεθος ο σύλλογος, έχει δώσει πάρα πολλά στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ. Αλλά με 800 χιλιάρικα... Όχι, εγώ το λέω για μία βραδιά, ναι, όχι για μία σειρά. Για μία βραδιά, βέβαια μπορεί να την κερδίσει τον Παναθηναϊκό για μία βραδιά. Αλλά πρέπει, είναι ένα συνδυασμός. Πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ το σχεδόν τέλειο παιχνίδι, ναι, και ο Παναθηναϊκός να μείνει στα καλύτερα του. Για μία βραδιά βέβαια μπορεί να τον νικήσει. Να του πάσει και το αίτητο, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος στην Ελλάδα. Δεν μου λες, στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα. Γιατί στο κύπελλο, ναι, 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 έχει χάσει απνά. Και... Ήταν πολύ γρήγορο το χθεσινό παιχνίδι. Τον ΠΑΟΚ προφανώς δεν τον συνέφερε αυτός ο ρυθμός, έτσι, αλλά είναι στο χέρι του, δεν μπορεί να το ελέγξει. Πώς να το ελέγξει? Δεν μπορεί να το ελέγξει με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να το ελέγξει. Η ΑΕΚ έφαγε 30, 110-85. Η Ρεάλ που πήρε την Ευρωλίγα. Ήρθε πρώτο παιχνίδι και χάσει την μπάλα, ναι. Δεν πέρασε το κέντρο. Έτσι. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι η Ρεάλ, δηλαδή η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ που μας εντυπωσίασε στο Βελιγράδι, στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ τον είδε στο βίντεο, στο DVD την επόμενη μέρα. Και αντέδρασε. Εντάξει, μετά αντέδρασε. Ναι, και αντέδρασε, ναι, μεγάλη ομάδα. Γιατί είναι μεγάλη και ομάδα. Και διπλό μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό και παιχταράδες. Και το καλύτερο ρόστερ στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ κοιτάζει, αν μπορέσει να πάρει ένα παιχνίδι στη σειρά, θα είναι μια χαρά. Δεν έχει να χάσει τίποτα ο ΠΑΟΚ, ναι, από αυτή τη σειρά. Μόνο να κερδίσει και εμπειρίες και κοντραρίσματα κοντά σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο και να ετοιμάσει σιγά σιγά τη σειρά με τον Προμηθέα. Αν πάρει την τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ, μια χαρά είναι. Ναι, ναι. Το βεβαίως. Τέλειο. Τίτλος τιμής δηλαδή. Δεν έχει ουσία, αλλά ένας τίτλος τιμής. Ο ΠΑΟΚ κυπελούχος στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε, τρίτη θέση στο μπάσκετ, μια χαρά. Πριν λίγο, μια κοινή είδηση των τελευταίων λεπτών, πριν λίγο η ΟΚΑ ανακοίνωσε τους 24 διεθνείς και μέσα σε αυτούς είναι και ο Λίνος Χρυσικόπουλος, που δεν ήταν μέχρι τώρα. Ναι. Στην 24. Ο Λίνος είναι ένα παιδί το οποίο έχει πληρώσει μέχρι στιγμής, είναι 92 γεννητής, 26 ετών, έχει πληρώσει περισσότερο το πρόβλημα, τα προβλήματα τραυματισμών που είχε και έχει πληρώσει επίσης, έχω μια ένσταση, για την επιλογή του να πάει στην Πιέλα. Ναι. Σε μια εποχή που έπρεπε να ανέβει. Ίσως δεν ήταν η καλύτερη επιλογή εκείνη την εποχή. Ναι. Βεβαίως τα λόγια λέγονται εύκολα. Οι άνθρωποι που κάνουν τις επιλογές που χειρίζουν τα πράγματα ξέρουν καλύτερα, αλλά νομίζω εκεί βάζω ένα ερωτηματικάκι. Και όλοι... 3 και 4 ο Χρυσικόπουλος, γρήγορος, έχει φτιάξει το σουτάκι του, mm-hmm, ένα μεγάλο ταλέντο από την Κέρκυρα.
και τον πιστεύει ο ΠΑΟΚ και του, έχει δώσει, του το έχει δείξει τον βέβαια, πιστεύει. Βέβαια. Τώρα τη Δευτέρα είχαμε τον κύριο Παπαθεοδόρου και μας είπε κάποια στιγμή ότι τον coach του ΠΑΟΚ και μας είπε κάποια στιγμή ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να στηρίξει πολλά στον Γκόνιαρη. Να είναι δηλαδή θεμέλιος λίθος εφόσον κάνει και ένα νέο συμβόλαιο. Να είναι ο Γκόνιαρης και μετά να είναι μια ομάδα που θα έχει κάποιες άλλες αρχές. Πώς τον βλέπεις? Το θέμα, Δημήτρη μου, αυτό έλεγα πριν, είχα μάθημα και σχολή στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και έλεγα στα παιδιά για τη δεκαετία του 90. Ναι. Ότι είχαμε ομαδάρες, είχαμε κόντρες κλπ. Δηλαδή το θέμα είναι να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Γκόνιαρη. Μπορεί, γιατί εγώ έχω πάντα το άγχος που τελικά δεν είναι άγχος, αλλά είναι η πραγματικότητα, ότι ο Γκόνιαρης θα κάνει μια χρονιά και μετά θα πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στη Βαλένθια, στο εδώ, στο εκεί. Ναι. Στα περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό στέκομαι στα χρήματα. Ναι. Αν είχε ο ΠΑΟΚ ένα budget στα 4 εκατομμύρια, θα μπορούσε να κρατήσει τον Γκόνιαρη, να του δώσει τα χρήματα, ώστε να χτίσει στον Γκόνιαρη, στο Χαραλαμπόπουλο, στα παιδιά γύρω-γύρω, να πάρει και άλλους πιτσιρικάδες. Και ο Παπαθεοδόρου είναι μέτρος αυτό. Πήρε με την Εθνική και με Παπαγιάννη και χωρίς Παπαγιάννη Ευρωπαϊκό. Πολύ μεγάλη ιστορία. Κόντρα σε πολύ καλές ομάδες και κόντρα σε παιδιά που βλέπουμε ήδη στο NBA και που θα δούμε στο NBA. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ αυτό που του λείπει είναι τα χρήματα. Δηλαδή αν δεν αποκτηθεί ένας Λέοβας και δοθούν 600.000 στο μπάσκετ, μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Α, είναι τόσο απλοϊκό, ε. Ναι. Ναι. Με 600.000, αν πεις στο τμήμα μπάσκετ ότι δίνω 600.000 παραπάνω, Τόλη, δηλαδή είναι... πιστεύω θα πω στο στούντιο Δημήτρη, ναι. Παπαθεοδόρου, Ζουνατζίδης, όλοι εκεί, ναι, με σαμπάνιες. Προχθές στην ομιλία του Σαββίδη, που ήταν εκπρόσωποι όλων των τμήματων, όταν μίλησε για μπάσκετ, ή ξέρεις τι είπε? Είπε στο μπάσκετ υπάρχει μια αξιοπρεπής πορεία και έμεινε εκεί. Δεν το συγκινεί και εκείνον και δεν βλέπει όραμα, Τόλη. Μα και εγώ λέω ότι πες ότι κάνει ο ΠΑΟΚ το θαύμα των θαυμάτων και περνάει τον Παναθηναϊκό, τι κερδίζει? Δεν κερδίζει, δεν υπάρχει προοπτική, δεν έχει θέση, δεν υπάρχει όραμα. Αυτό είναι το αδιέξοδο. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί τι να κάνεις? Να πάρεις και το πρωτάθλημα, πού θα παίξεις? Ναι. Έτσι δεν, αφού είναι κλειστή η Ευρωλίγκα. Είναι το θέμα, αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ δεν έχει λεφτά. Το ποδόσφαιρο έχει λεφτάκια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι διαφορά. Γιατί στην Ευρωλίγκα που συμμετέχουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βγάζουν λεφτά, βάζουν από την τσέπη τους. 8 με 10 εκατομμύρια η Αγγελόπουλη, 8 με 10 εκατομμύρια ο Γιαννακόπουλος. Ναι. 10 εκατομμύρια ζεστά από το Παντελονάκι. Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά των παιχτών. Η εφορία, να πληρώσει την εφορία. Σε πληρώνει η εφορία εγώ. Ο Ολυμπιακός να πληρώσει και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και σε κάποια λάξαρη συμβόλαια είναι και 80%. Δηλαδή ο Σπανούλης παίρνει 2, να είναι καλά ο άνθρωπος, και ένα 600 εφορία, 3.600. Και 200 τα μανατζερικά, 3.800. Και τίποτα άλλο μήπως έχει γύρω-γύρω, φτάσαμε στα 4. Φοβερά πράγματα. Λιποθυμήσαμε. Φοβερά. Έτσι δεν είναι? Είχαν όλα. Βέβαια. Τόλη, να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη ζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά με τον Τόλη τον Κοτζιά, τον συνάδελφο. Για το μπάσκετ και ειδικά για το ζευγάρι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση που υπάρχει στο άθλημα. Λοιπόν, μηνύματα διάφορα για το Ζερνά. Λες για το μπάσκετ, για το Ζερνά είναι τα μηνύματα. Okay, θα ξαναπούμε τι συμβαίνει με τον Κροάτη που αναχώρησε για να είναι παρόν στο τελικό του Champions League. Έχει μηνύματα και για τον μπάσκετ. Α, μια και αναφερθήκαμε στην είδηση αυτή, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, 24 παίκτες, έχει επίσημα παιχνίδια για αυτά τα παράθυρα της FIBA με το Ισραήλ 28 Ιουνίου και την Εστονία 2 Ιουλίου. Μπράβο. Και είναι στη λίστα Κόνιαρης, φυσικά Κατσίβελης, Μαργαρίτης, Χρυσικόπουλος, 4, έξω Χαραλαμπόπουλος. Γιατί? Έξω Χαραλαμπόπουλος. Κάτσε, είναι και η Παναθηναϊκό Ολυμπιακό κανονικά.
Λοιπόν, Αθηναίου, Αντετοκούμπο, ο Θανάσης, ο Βασιλόπουλος, Βουγιούκας, Γιαννόπουλος, πάντα, ο Γκίκας, Καλάθης, Κασελάκης, Κατσίβελης, Κόνιαρης, Κουφός, ο Λαρετζάκης, ο Μάντζαρης, ο Μαργαρίτης, ο Μίτογλου, ο Μπουρούσης, Μποχορίδης, ο Ντόρσεϊ, ο Πανικολάου, ο Παπαπέτρου, ο Σάκοτα, ο Σαλούστρος, ο Σλούκας και ο Χρυσικόπουλος. Α, είναι καλή, είναι, έχει και Σλούκα, έχει και, και τα λοιπά και τα λοιπά. 24 για αυτά τα παιχνίδια, η Εθνική που δεν είχε τους παίχτες της Ευρωλίγκα και από την Αμερική και κέρδιζε και τώρα πλέον θα έχει και αυτούς ενισχυμένοι και ο ΠΑΟΚ έχει 4 στην Εθνική. Φίλο Σημειώνη, δεν μπορεί κανένας ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό ακόμα και αν τον πετύχει σε κακή ημέρα. Όσο οι διαιτητές σφυρίζουμε αυτή τη φιλοσοφία. Χθες ακύρωσαν κάθε σύστημα και τρόπο άμυνας της ομάδας απέναντι στον τεράστιο αντίπαλο. Κάθε προσπάθεια παγίδας δίνονταν φάουλ. Βρέθηκαν και σε καλή ημέρα οι άλλοι και τέλος. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν φτάσαμε στο σημείο χθες να δούμε τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ανταγωνιστικός, που ξέρουμε τι θα γινότανε. Υποθέτουμε τέλος πάντων. Αλλά δεν δηλαδή βλέπεις ότι είναι άλλη ταχύτητα. Δεν υπάρχει. Ο Καλάδης σε μια μέτρια ημέρα και παραλίγο θα έκανε triple double. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Απλά το παρακολουθούμε. Και πράγματι, αν ο ΠΑΟΚ κάνει και μια νίκη, αυτός είναι ο στόχος. Ακούγεται κάπως, αλλά αυτός είναι ο στόχος απέναντι σε μια ομάδα με 28 στα 28. Αφήνουμε το μπάσκετ. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μεσημέρι είναι. 5:30 νομίζω. Πιο νωρίς σε σχέση με χθες. Ναι, πιο νωρίς. Και μετά Τρίτη. Την Τρίτη είναι το εδώ. Θα το δούμε και στην πορεία. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Νίκο Μοσκοβίτη αν υπάρχει κάτι άλλο στο περιθώριο αυτής της αναμέτρησης. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Κλείσαμε την πρώτη ώρα με ΝΑΚ ΣΟΥΣ. Οι παίχτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ στις επίσημες εμφανίσεις τους αυτή τη σεζόν φόρεσαν τα ΝΑΚ ΣΟΥΣ. Υπάρχει η συνεργασία, επίσημος χορηγός και προμηθευτής του ΠΑΟΚ για την σεζόν. Με Στοίχημαν, το μόνο site που στοιχηματίζεις χωρίς να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο. Με Speedbet, γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού και βεβαίως Regina, ήδη αξεσουάρ μπάνιου ή υδραυλικά ήδη, reginabanio.gr. Δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Με μηνύματα επικοινωνούμε, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε να ρωτήσετε. Μια είδηση για το θέμα των τιμωριών στις μη αδειοδοτημένες ομάδες. Πέρασε οριστικά αυτή η νέα ποινή με την αφαίρεση 6 βαθμών και τον περιορισμό στις μεταγραφές, που ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, μια και ο Παναθηναϊκός ήταν το θέμα, το μεγάλο. Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η ψήφιση στην ψηφοφορία ήταν 15 υπέρ, 2 κατά. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι κατά ψήφισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γραμμένος, και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δράμας, ο κύριος Χατζησαρόγλου. Αυτοί οι δύο μειοψήφισαν. Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης της FIFA, ο Αυστριακός ο Χούμπελ. Και μια πληροφορία αναφέρει ότι αποχώρησαν σαν ένδειξη, σαν να δυσανασχέτησαν, σαν να δυσαρεστήθηκαν
αποχώρησαν από τη συγκεκριμένη συζήτηση. Επαναλαμβάνουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε με ψηφοφορία, με πλειοψηφία 15-2, αν και μειοψήφισε ο κύριος Γραμμένος. Άρα, για αυτή τη σεζόν, όποιος δεν πάρει άδεια, θα δούμε το χρόνο θα ισχύσει. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή θα ξεκινήσει με μείον 6 και με τον περιορισμό στην απόκτηση ποδοσφαιριστών. Αγάπη, πάμε στον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα για τον Ζρνά, που είναι το κεντρικό πρόσωπο των τελευταίων ημερών. Ήρθε εδώ. Πότε ήρθε, προχθές? Ήρθε τη Δευτέρα, νομίζω. Δευτέρα. Σήμερα Παρασκευή είναι. Δευτέρα είναι μεσημέρι, Δευτέρα. Δεν ήταν. Ή Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη. Πάντως δεν είναι εδώ, έφυγε. Υπάρχει, δεν έχει υπογράψει. Υπάρχει μια φωτογραφία τώρα, αυτό που λέμε από πριν από λίγο στην Ουκρανία, που είναι εκεί για τον τελικό. Και όλος με αφορμή τον τελικό. Σίγουρα είναι εκεί. Ναι, νομίζω αναμενόμενο δεν ήταν κιόλας. Θα μπορούσε να λείπει από εκεί πέρα. Ήταν και χθες τα. Προφανώς θα μπορούσε να λείπει, ναι. Είναι, ήταν και χθες τα γενέθλια της Αχτάρ. Υπήρχε και ένα μήνυμα δικό του χθες το βράδυ. Ήταν παρόν. Δεν ξέρω αν ήταν παρόν. Ένα μήνυμα υπάρχει, ναι, για τα γενέθλια της Αχτάρ. Εύχεται στο σύλλογο ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Εντάξει. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα. Νομίζω και ο Ουκρανός, ο δημοσιογράφος που φιλοξενήσατε τώρα τελευταία αυτές τις μέρες, το είπε κιόλας ότι είναι μία μορφή που έχει συνδέσει το όνομά του με την Σαχτάρ. Και δεν είναι τυχαίο κιόλας αυτό που λέγαμε χθες, ότι στην Ουκρανία γράφτηκε χθες ότι οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με το μέλλον του δεν θα ανακοινωνόταν χθες λόγω των γενεθλίων του συλλόγου. Άρα δεν είναι εκεί, πιθανόν θα ανακοινωθεί και σήμερα. Ναι, δηλαδή, μήπως δεν φαίνεται. Είναι το μόνο ζήτημα τα γενέθλια της Αχτάρ και αυτό το τυπικό, ας πούμε, ότι δεν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Να καταλάβουμε ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή μύθο, Σαχτάρ. Ποιο να το παρομοιάσουμε τώρα, να τον παρομοιάσουμε. Δεν είναι Ουκρανός, okay, είναι από άλλη χώρα, αλλά έμεινε 15 χρόνια. Στα 15 χρόνια όπου η Σαχτάρ από μια ομάδα. Εντάξει, μια καλή ομάδα, έγινε πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη. Πήρε τίτλο στην Ουκρανία, πήρε ευρωπαϊκά τρόπια και αυτό είναι ο αρχηγός. Δεν μιλάμε για όποιον και όποιον. Και γι' αυτό δεν τους αρέσει το ότι φεύγει από τη Σαχτάρ. Mm-hmm. Οι φίλαθλοι περίμεναν ότι θα αναλάβει κάτι άλλο κτλ. Δεν τους αρέσει ότι θα τον δουν να παίζει με άλλη ομάδα. Μια και ο άλλο ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Θέλει να κλείσει την καριέρα του χωρίς το στίγμα της τιμωρίας. Και γι' αυτό συζητάει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει και άλλες προτάσεις. Με τον ΠΑΟΚ έγινε η συζήτηση. Δεν έχουμε, μια και ο φίλος νωρίτερα ρώτησε για τα ιατρικά, που είναι ένα τελευταίο κομμάτι μιας μεταγραφής. Δεν έχουμε φτάσει από ό,τι φαίνεται στα ιατρικά. Δεν έχει φτάσει εκεί η υπόθεση. Πάνω σε αυτό που έλεγες για τη Σαχτάρ, ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι αν μπεις λίγο στα social media που έχει, ας πούμε στο Instagram, έχει άπειρα μηνύματα. Ακόμα από στον κόσμο. Ίδιο. Ναι. Και τι του λένε? Από κόσμο, μην εδώ, μην φύγει, σε θέλουμε. Έχει καρδιές από λογαριασμούς της Σαχτάρ. Τι να κάνει, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Έχει και από ΠΑΟΚ. Δηλαδή κάποια μηνύματα. Come to ΠΑΟΚ, welcome to ΠΑΟΚ. Έχει, καλώς ήρθες, τέτοια. Ναι. Αλλά λιγότερα. Ναι, πολύ, εντάξει, λιγότερα. Σαν τον Μπέλκα με την Μπεσίκτας. Όχι, το γλέντι με τον ΠΑΟΚ, με τον Βέρμπλουμ που έχει άπειρα μηνύματα για τον ΠΑΟΚ. Άπειρα μηνύματα, το σου λέω. Από ΠΑΟΞίδες στο Σουηδό. Ναι, αλλά έχει όχι τα απλά. Είναι αυτές τις ημέρες ο Πέλκας, ναι, ο Ζρνά, ναι, ο Βέρμπλουμ. Ναι. Είναι, παίζουν για διάφορα θέματα. Ναι. Οι ΠΑΟΞίδες πιο πολύ συμμετέχουν στον τρίτο. Στον Βέρμπλουμ. Ναι. Έλα ρε, ναι, είδες. Στον Πέλκα. Και όχι, είναι και μερικά εφάνταστα μηνύματα, δεν είναι τα απλά. Θα σου δείξω μετά. Πες. Ακόμα και για Μάο Μάο έχει μέσα. Να ξέρεις, τον προετοιμάζουν, αρμή μου, που θα έρθει. Έχει. Α, χιουμοριστικό. Ναι. Έλα σε εμάς. Ναι. Κανονικά. Μετά νομίζω πάει Πέλκας. Ναι. Εντάξει, όμως ο Πέλκας είναι διαφορετική κατάσταση. Γιατί τώρα σκέψω ο Πέλκας. Το θεωρούν δεδομένο. Όχι. Κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, τον βλέπουν έξω, καφετέρειες. Άμα είναι αφήγητο που πω. Ναι. Εκεί θα καταλάβουν. Νομίζω ότι του Πέλκα δεν το πιστεύουν τόσο πολύ. Ναι. Σωστά. Αυτό κυριαρχεί. Σωστά. Αλλά αυτό που λες έχει μια αξία, γιατί πράγματι όλοι καταλαβαίνουν
ότι αυτή η μεταγραφή του Βέρμπουμ, αν πραγματοποιηθεί, αν υλοποιηθεί, θα είναι κάτι σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ζερνά, νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να ακούσει, ξέρω εγώ, τον προπονητή που είναι υπεύθυνος, έχει χρηστεί υπεύθυνος από τους ανθρώπους της ομάδας, να εξηγεί το σκεπτικό. Και να επαναλάβουμε για τον Ζερνά, δεν μπορεί να παραξενεύεται κανείς στον ΠΑΟΚ για το ότι υπάρχει μια παγωμάρα. Μια αμφιβολία, μια παγωμάρα, ακόμα και ένας αρνητισμός. Δηλαδή, όταν υπάρχει πληροφορία, και είναι γεγονός, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για έναν 36χρονο που έχει τιμωρηθεί για ντόπινγκ και είναι ανενεργός ένα χρόνο, δηλαδή τι περιμένει να πανηγυρίζει, ναι. Θα υπάρχει μια αμφιβολία. Θα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εξπάντως, δεν και είναι σε θέση τίποτα. Που κανείς δεν έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και θα ενισχυθεί. Δεν μπορείς να... Δηλαδή τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυστηρός και κάνει κριτική για άλλα και άλλα. Δεν θα έκανε γι' αυτό. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί, αν είναι δυνατόν. Δεν έχει τελειώσει κάτι, υπήρξε το ενδιαφέρον, ο προπονητής είναι θετικός, έδωσε την κατάθεσή του για τον Ζερνά, ποντάροντας πάρα πολύ στην προσωπικότητά του. Προφανώς γνωρίζει, γιατί είναι πολύ βασικό, γνωρίζει το χαρακτήρα του και από τον πατέρα του, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Ζερνά. Και προφανώς ο Λουτσέσκο θα ξέρει ότι αυτός ο παίχτης, για παράδειγμα, δεν θα στραβώσει και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα αν καθίσει στον πάγκο. Που είναι πολύ βασικό. Είναι και αυτός ένας ρόλος. Είναι και αυτό ένα προτέρημα. Λοιπόν, έχει αναχωρήσει ο ποδοσφαιριστής, τίποτα δεν είναι δεδομένο, ενδιαφέρον υπήρξε, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν έχουμε κάτι άλλο και επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά να μην παραξενεύεται κανείς φυσικά για το ότι ο κόσμος έχει ερωτηματικά και μπορεί να είναι και αρνητικός. Παρακάτω. Έχουμε Μπρίγιοβιτς, κεντρικό πρόσωπο. Έχουμε. Φυσικά. Στη Σερβία. Στη Σερβία. Και στην Ελβετία. Μουντιάλ, και στην Ελβετία. Γιατί? Γιατί οι Ελβετοί προετοιμάζουν. Προειδοποιούν ότι ο Πρίγιοβιτς είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους της Σερβίας. Εντάξει, λογικό είναι. Με βάση τη χρονιά που έχει κάνει. Με βάση τη χρονιά που έχει κάνει ο Πρίγιοβιτς, είναι λογικό να μην έχει περάσει παρατήρητος από όλο τον κόσμο, ωραία. Αυτό στηρίζεις, έχει οι γονείς του πήγαν στην Ελβετία και γεννήθηκε στην Ελβετία. Ναι, στην Ελβετία, ναι. Και έφυγε σε μικρή ηλικία. Γενικά ο Πρίγιοβιτς στην Ελβετία συζητιέται με όλο αυτό, γιατί υπήρχε και αυτή η συζήτηση αν θα επιλέξει η Σερβία ή η Ελβετία όλο και ένα το διάστημα. Οι Ελβετοί τον παρακολουθούν. Νομίζω ότι έχει εξηγήσει ότι ναι. Ακόμα και τατουάζ έχει μορφές της Σερβίας. Ναι, εντάξει, είναι συνδεδεμένος με τη Σερβία. Είναι στην τελική αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ρωσία ο Πρίγιοβιτς, γιατί ήταν μέσα στην προεπιλογή, βγήκε τώρα η τελική αποστολή και είναι μέσα φυσικά. Και οι Ελβετοί αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αν και παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα που το επίπεδο δεν είναι τόσο υψηλό, έχει πετύχει. Ναι, κάτσε. Έλα το καλοκαίρι, Βασιλία. Έχει πετύχει 27 γκολ και έχει μοιράσει και αρκετές assist και αποτελεί έναν από τους μεγάλους κινδύνους. Το ελβετικό είναι υψηλό το επίπεδο. Όχι, αλλά εντάξει. Η Βασιλεία τώρα. Καλή είναι, αλλά όχι το ελβετικό είναι τώρα. Μην ανοίγεις για τη Βασιλεία, γιατί μπροστά μας την έχουμε. Καλή είναι, λέω, καλή είναι. Αλλά όχι, το πρωτάθλημά τους είναι. Από το δικό μας καλύτερο. Τώρα που λέμε Βασιλεία, ξέρεις ότι όλοι έχουν δεδομένο θα πέσουμε με τον Άγιαξ, έτσι. Δηλαδή δεν ρωτάει κανείς πότε είναι τα παιχνίδια τα πρώτα του. Τα εντάξει, είναι 50-50. Λέει το μάτς με Άγιαξ πότε είναι. Κάτσε, υπάρχει 19 Ιουνίου η κλήρωση. 50-50. Άγιαξ. Άχαστο. Για από Άγιαξ, τώρα, ετοιμάσου. Βασιλεία. Πόσες φορές θα πας πάλι η Ολλανδία σε ένα καλοκαίρι? Τρεις φορές. Κάθε φορά έτσι γίνεται. Πω. Νομίζεις.
άλλο πρόσωπο, αγάπη, γιατί για πρόσωπα μιλάμε. Είναι καλοκαίρι, τα πρόσωπα είναι, δεν είναι η ομάδα πλέον. Είναι οι παίκτες, τα πρόσωπα, αυτοί που έρχονται, αυτοί που φεύγουν. Είπαμε για τον Ζρνά να μην θεωρείται τίποτα δεδομένο. Έχει αναχωρήσει ο παίκτης, υπογραφές δεν πέσανε. Δεν φτάσαμε σε επίπεδο ιατρικών εξετάσεων, άρα στο τελευταίο βήμα. Να περιμένουμε για τον συγκεκριμένο, τι και πώς. Άλλο πρόσωπο. Χατζησαΐας. Βεβαίως. Ας πάμε και εκεί. Γιατί εντάξει, είναι πολύ ιδανική. Άπειρη. Γίνεται ένας χαμός και εκεί πέρα. Είναι διάφορα ονόματα. Χατζησαΐας λοιπόν. Ναι. Και συζητιέται στην Αγγλία το όνομά του. Μια χαρά. Απ' τη μία Χαλ, απ' την άλλη Φούλαμ. Περισσότερες πιθανότητες η Φούλαμ. Στη Φούλαμ είναι ο Σταφλίδης, έτσι. Όχι, στη Στόουκ είναι τώρα. Στη Στόουκ είναι τώρα. Πέρασε το Φούλαμ. Ποιος είναι στη Φούλαμ όμως τώρα. Πάλι κάποιος Έλληνας είναι. Είναι εκεί πέρα. Όχι, είναι στη Νότια Χαμ. Η Φούλαμ σήμερα παίζει το πιο μεγάλο παιχνίδι για να ανέβει στην Πρέμιερ. Και αν καταφέρει να πάρει την άνοδο, ναι, παίρνει αυτόματα 160 εκατομμύρια ναι, ευρώ. Ναι, ναι. Δηλαδή. Ναι. Άπειρα τηλεοπτικά. Ναι. Είναι ο Χατζησαΐας. Είναι το πιο ακριβό παιχνίδι στον κόσμο αυτό. Ναι. Ο τελικός του Championship. Τα παίρνεις αυτόματα αυτά τα χρήματα δηλαδή. Είναι το bonus. Είναι τα πώς τα λένε, τα ωφέλη, τα οικονομικά. Δηλαδή που έχει μια ομάδα η οποία ανεβαίνει στη Championship. Στην Premier. Να ανεβαίνεις κατηγορία και να παίζεις έτσι 160 εκατομμύρια. Άλλη κατάσταση, άλλο επίπεδο. Χατζησαΐας λοιπόν είναι στο στόχαστρο της Χαλ και της Φούλαμ. Περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με τους Άγγλους η Φούλαμ. Νομίζω ότι να περάσει το σημερινό. Για αγορά προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Του Χατζησαΐα το συμβόλαιο λίγη του χρόνου, το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ θα μπει στη διαδικασία να το εξετάσει. Δεν νομίζω ότι θα είναι και αρνητικός. Όχι. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον παραχωρήσει, νομίζουμε, και στη ΣΤΑΟΑ πριν από ένα χρόνο. Είχε ζητήματα προσωπικά ο Χατζησαΐας. Δεν ήθελε να πάει. Καλή χρονιά στον Ατρόμητο. Και θυμίζουμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ ιδανική του ΠΑΟΚ και είναι και ποδοσφαιριστές βεβαίως υψηλού επίπεδου, δεν είναι όλοι στο στόχαστρο ή στο πλάνο της ομάδας για να επιστρέψουν. Ο Χατζησαΐας είναι παίκτης που έκανε καλή χρονιά. Ο Κίτσιου επίσης. Αλλά δεν είναι για όλους τους παίκτες. Χαρίσεις, Ενρίκε, Ουάρντα, πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου. Που ο ΠΑΟΚ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο της επιστροφής τους. Ναι, γιατί ξέρεις. Είναι και η αυτό έχει να κάνει και με τη θέση. Είναι και το τι υπάρχει ήδη στο ΠΑΟΚ μπροστά. Δηλαδή τώρα δεν έχει νόημα να επιστρέψει ο Χ παίκτης που έκανε μια καλή σεζόν από τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ υπάρχει κάλυψη αυτή τη θέση. Δηλαδή, για παράδειγμα. Κίτσιου. Ναι, πες ότι δεν υπογράφει ο Ζρνά. Ναι. Κάτι γίνεται και δεν. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει ο Κίτσιου. Όχι, νομίζω. Δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Το έχουμε ξαναπεί ότι στο αρχικό πλάνο που λίγο ταρακουνήθηκε, ας πούμε, με τον Ζερνά που προέκυψε, ως εναλλακτικές λύσεις για τη θέση δεξιά, καλός ή κακός, δεν το κρίνουμε αυτό, ήταν ο Κρέσπο και ο Βιερίνια πάλι. Ναι. Αυτοί. Και με δεδομένο τώρα λογικό είναι αυτό, καλό είναι, δεν ξέρω. Με δεδομένες και τις δηλώσεις του Λουτσέσκου δεν φαίνεται να σκέφτεται να αλλάξει το Βιερίνια. Δηλαδή αυτό έχει ξεκαθαρίσει πλέον. Για την άμυνα. Ναι. Για την άμυνα όχι, δεν αλλάζει. Οπότε υπάρχει εκεί μια σταθερά. Αλλά να παίξει ένας αριστερός μπακ, οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, Γιαννούλης ή κάποιος άλλος, και να είναι ο Βιερίνια δεξιά όταν ο Μάτος μπορεί να μην έχει παιχνίδι, αυτό είναι πιθανό. Εκεί ήταν, ναι, με δεδομένο ότι θα έχει φέτος περισσότερα παιχνίδια, αν προχωρήσει και στην Ευρώπη. Αυτό με το Μάτος δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως ήταν πέρσι, ας πούμε, ναι, που δεν είχε χάσει παιχνίδι. Και όταν έχανε, υπήρχε θέμα. Εντάξει, θα υπάρχει προφανώς κάλυψη φέτος. Θα είναι και πιο πολλά τα παιχνίδια. Λοιπόν, εκτιμώ ότι θα έχουμε εξέλιξη σήμερα με τον Ζρνά. Δεν θα είναι θέμα πολλών ημερών. Το δικό του θέμα πολλών ημερών είναι πάντα του Χατζηρίδη, είναι πολλών εβδομάδων, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ τον προσέγγισε από το χειμώνα, δεν τον απέκτησε γιατί τότε υπήρχε και ομάδα. Τώρα βεβαίως υπάρχει πρόταση, φυσικά είναι μέσα στις συζητήσεις που γίνονται και εντός ομάδας για τη θέση του στόπερ που ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί. Τι έβγαλε, είπα,
αν είναι για το, είναι και την, για το MVP. Θα μας πεις τι γίνεται εκεί. Είναι ανοιχτό ακόμα του Χατζερίδη. Του Βέρμπλουμ φυσικά υπάρχει πρόταση, είναι μεγάλος στόχος ο ποδοσφαιριστής, ο Σουηδός. Και στην επίθεση διάφοροι υποψήφοι, χωρίς να έχει φτάσει στο τέλος κάποια από τις υποθέσεις του Πούκη ή του όποιου άλλου, από αυτές που είναι γνωστές, γιατί φυσικά υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Τι ανέβασε η ΠΑΕ, ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το Regency Casino Best Goal τη σεζόν. Α, goal. Ναι, κάτσε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, σίγουρα. Αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Goal. Δεν είναι σίγουρα. Goal, ναι. Best goal. Προηγείται αυτή τη στιγμή. Του Βαρέλα. Το... Όχι. Του Βαρέλα έπρεπε να είναι. Όχι. Λάθος. Του Πέλκα είναι. Ποιο του Πέλκα. Το goal με τον Παναθηναϊκό είναι. Με που του πέρασε όλους. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Του Βαρέλα έπρεπε να είναι. Του Βαρέλα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι τρίτο. Να, του Βαρέλα πρέπει να βγει. Δεύτερο είναι του Βιερίνια με την ΑΕΚ. Ναι, οκ. Okay. Του Βαρέλα πρέπει να βγει. Και με διαφορά είναι μεταξύ. Το Βαρέλα έχει μείνει πίσω. Δεν θα ανέβει τώρα. 34 είναι ο Πέλκας. Γράψε. Τι ώρα είναι, 1:30. Ναι. Πόσο είναι τώρα, 34 Πέλκας, 33,68 Βιερίνια, 18,73 ρε Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ πίσω. Βιερίνια. Καλά, μέτρα πάρα από τώρα. Πίσω είναι. Του Βαρέλα πρέπει να βγει το καλύτερο γκολ της χρονιάς. Γκολάρα. Τραυματίας είχε τη μέση του, πήδηξε, έβαλε τον γκολ της χρονιάς, τον γκολ της καριέρας του, τον γκολ που έδινε πρωτάθλημα στο ΠΑΟΚ, το καθαρό γκολ. Του Βαρέλα πρέπει να βγει. Του Βαρέλα είναι το καλύτερο γκολ. Δύσκολα. Καλά, μετά τώρα να δεις. Κάτσε να ψηφίσω, περίμενε. Βαρέλα θα ψηφίσεις. Πέλκα θα ψηφίσω. Τρίβεσαι. Ποιος Πέλκας. Θα σε πω κόντρα. Όχι, εντάξει, όχι, νομίζω Βαρέλα. Ναι, δες, είναι 1:30. Σε 3 ώρες δες τι ανατροπή θα υπάρξει. Όχι, ψήφισα. Βαρέλα. Φίλος γράφει κάτι πολύ σωστό και πράγματι και το έχεις δει και εσύ, το έχουμε δει και όλοι μας. Όχι όλοι, ίσως κάποιοι να μην το έχουν δει. Είναι πολύ μπροστά από όξα αυτά. Είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή, αυτά που θα κάνουν οι άλλοι το 22, τα κάνει ο ΠΑΟΚ το 18. Είδα χθες, γράφει φίλος, το πρόμο του βίντεο του τελικού. Ναι. Είναι το. Όχι βίντεο, είναι ντοκιμαντέρ, ταινία, τι είναι. Ντοκιμαντέρ είναι, κανονικό. Μιλάμε για ανατριχύλα. Έτσι όπως μπήκε η ομάδα μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει από τους χάρτινους. Ψηφίζω Βαρέλα, νάτος, εδώ ο φίλος, ξεκινάει, ναι, 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 καμπάνια της εκπομπής. Βεβαίως πρέπει να βγει του Βαρέλα. Είναι πάρα πολύ πίσω. Είναι φοβερό. Έχουν βγει βιντεάκια, ντοκιμαντέρ, από όλη την προετοιμασία, ομάδας, παικτών, του Βιερίνη να οδηγάει και να λέει και να σκέφτεται γι' αυτό, στα αποδυτήρια, πριν, μετά. Άγνωστες έτσι σκηνές και... Φοβερές ατάκες Λουτσέσκου έχει. Ναι. Μετά το τελευταίο στίγμα του... Όχι συνέντευξη. Ατάκες πραγματικές στην μέσα, ομάδα του. Ναι, είναι πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο, είναι στο ημίχρονο, είναι στις προπονήσεις τελευταίες. Είναι από την καθημερινότητα, όχι αυτά που μπορείς να δεις και να ακούσεις. Είναι μέσα από το ποδητήριο. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τεράστιο ενδιαφέρον. Και... επειδή ήμασταν εκεί και είχαμε δει, οι κάμερες που κάλυψαν για λογαριασμό του ΠΑΟΚ το τελικό ήταν άπειρες. Πολλές. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι το υλικό θα είναι ξεχωριστό. Μα εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα για 2-3 λεπτά το πολύ και η γεύση που παίρνεις είναι συγκλονιστική. Δηλαδή νιώθεις ότι εκείνη τη στιγμή είσαι μέσα. Πόσο μάλλον τώρα ολόκληρο το ντοκιμαντέρ όταν βγει. Λοιπόν. Το οποίο ετοιμάζεται και δεν θα αργήσει από ό,τι ξέρουμε. Και πώς θα προβληθεί στο YouTube, στο κανάλι του ΠΑΟΚ, ή θα είναι άλλη διαδικασία. Νομίζω στο κανάλι, δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι ξεχωριστό για... Δεν αποκλείεται πάντως. Ίσως το ξεκίνημα της σεζόν να γίνει κάτι ξεχωριστό σαν παρουσίαση. Σε DVD στο περιοδικό. Ναι, και αυτό πιθανό. Και αυτό πιθανό. Λέω εγώ τώρα. Γιατί θα υπάρχει και ξεχωριστή έκδοση. Με αφορμή και τον τελικό. Βέβαια, αυτό είναι μια χαρά. Οπότε νομίζω ότι θα κολλάει εκεί πέρα. Αυτό που να γίνει. Λοιπόν, μεταξύ, λέγαμε πριν για τον Χιμένεθ, ναι, και έχεις δει τι κυκλοφορεί τελευταία λεπτά. Ότι? Ότι ο Χιμένεθ λέει από το περιβάλλον του, ναι, βγάζει ότι δεν είναι οικονομικοί λόγοι που φεύγει από την ΑΕΚ, αλλά έπρεπε να επιστρέψει στην Ισπανία. Αλλά να σου πω, άμα έχεις εσύ, το δέχομαι και έχεις προσωπικούς λόγους, να πρέπει να επιστρέψει στην Ισπανία. Το μαθαίνεις, το αποφασίζεις τελευταίες 2-3 μέρες. Αφού το συζητούσαν και είχαν διαφορές μέχρι τώρα. Τώρα βγαίνει αυτό το πράγμα στο. Έτσι πρέπει, γιατί
αυτό που συζητάμε εμείς εδώ και καιρό για τα οικονομικά της ΑΕΚ που κάποτε θα γινούσαν μπούμεραγκ, το αντιλαμβάνονται όλοι πλέον. Όχι ο Γιώχανσον, όχι ο Λάζαρος, όχι ο Αραούχο, όχι ο Χιμένεθ, και πέσαν πολλά τα όχι και είναι μια... Είναι αυτό που λέγανε πριν τελικό, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Εμείς όποιους θέλουμε τους κρατάμε και όλοι θέλουν να μείνουν. Αποδεικνύεται. Ναι, ναι. Στην ερώτηση και ποιος έχει πλέον DVD στο σπίτι του, τι απαντάμε? Έχει λάπτοπ. Ναι. Τα λάπτοπ παίρνουν DVD. Παίρνουν CD. Ναι, ναι. Δεν έχει DVD πλέον ο κόσμος σπίτι του? Ναι, να σου πω ότι εγώ έχω. Δεν ξέρω. Αλλά έχει... Και... Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που θα υπάρχει στο PAOK TV, που σίγουρα θα ανέβει εκεί, δεν υπάρχει λόγος να το έχει σε DVD. Όχι. Στο PAOK TV έχουν πρόσβαση όλοι. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ πιο εύκολο. Θα δούμε. Θα ενημερωθούμε σε λίγο. Στο YouTube λέει. Ανέβηκε το ποσό του Βαρέλα. Περίμενε. Πόσο ήταν πριν από λίγο, 18? 18. Ωραία. Τι να ανέβει, Ρεσί Δημητρία, αλλά είχαν 33 και 34. Ναι, ναι, ναι. Που δεν τους βλέπουν, δεν τον βλέπουν τον Βαρέλα. Λοιπόν, ανοίγουμε ανανέωση. Ποιος δεν τον βλέπει? Τι είναι, όλες είναι 18. Αν ανέβει ο ένας πάνω στον άλλον αυτοί οι δύο. Για κάτσε. Δεν το φτάνουν τον Βαρέλα. Αποτελέσματα. Περνά τον Βαρέλα. Από το 1870-1901. Αυτό έχουμε κάνει, αυτό έχουμε καταφέρει. Εσύ, δεν είναι λίγο. Και έπεσε ο Πέλκας. Είναι... Έπεσε ο Πέλκας. 33,92. Θα καταποντιστεί, πες του. Πόσοι είναι οι ψήφοι, έχει νούμερο? Δεν έχει σύνολο, όχι. Α, μόνο ποσοστά? Όχι, έχει μόνο ποσοστά. Καλά, κάτσε μέχρι τις 2. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Με Alter Ego είμαστε στη δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Με διάφορες εξελίξεις. Εντάξει, είναι ταχύτατες όλες οι εργασίες στην ΑΕΚ. Ο Ζουνίδης είναι στα γραφεία της ΑΕΚ. Μάλιστα. Ο Ζρνά είναι στο Κίεβο και θα δούμε αν θα ξανάρθει ή όχι. Και η άλλη εξέλιξη, αγάπη, πριν 10 λεπτά, το γκολ του Βαρέλα πόσο ποσοστό είχε? Είχε 17-01. 17-01? Ναι. Του Βαρέλα. Ναι. Και πόσο είναι τώρα, αγάπη, που είπαμε? Περίμενε να κάνω μια ανανέωση. Ναι, ναι, κάνει την ανανέωση. Πιστεύω ότι ο Βαρέλα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα να σου πει ευχαριστώ. Όχι, δεν είναι για τον Πάο. Την έχει ανεβάσει μία μονάδα. Τώρα είναι Δημήτρη 19-82. Όχι, ήταν 18-01 και πήγε 19-82. 1-80 ανέβηκε. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Κάτσε να τι περίμενε, κάμια ώρα. Μέχρι τι 2 θα έχει πάει 20-21, ξέρω εγώ. Βιερίνη και Πέλκα. Έκανε όλο ένα σούτα το κατά τύχη. Ο άλλο πήρξε στο Θεό στο 90. Και πέφτει του Πέλκα, ρε, είναι απίστευτο. Εντάξει, το Πέλκα. Ήταν πρώτο με διαφορά και από τον Βιερίνια, περίπου μια μονάδα. Ο Πέλκας και δεν πήρε πέρυσι. Ναι. Εφτά είναι το, εντάξει. Αυτά είναι. Επειδή είναι ο Βαρέλα τώρα. Ναι. Είναι το γκολ, είναι το γκολ. Είναι το γκολ. Απίστευτο τώρα. Μια μισή μονάδα. Ναι, εμείς δεν επηρεάζουμε την κρίση του κόσμου. Ναι. Δεν, αλλά. Όχι καθόλου. Αλλά μέχρι τις 2 ανεβάστε λίγο ακόμα. Βαρέλα, μπρόξτε λίγο. Μπορεί τελειώνει. Μην το ανακοινώσουν ότι τελειώνει ο διαγωνισμό τώρα σε καμιά ώρα. Όχι, έχει ακόμα. Αφού ξεκίνησε, έχει μια εβδομάδα. Alter Ego. Για ανδρικά ενδύματα. Παύλο Μελά 36 στο κέντρο της πόλης. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Καλαμαριά η οποία πενθεί. Πρέπει πλην από λίγο ήταν η κηδεία του Χάρη Κλίν στη Μητρόπολη. Και στην Ευκαρπία Alter Ego 25 Μαρτίου 12. Και alterego-fashion.gr για να δείτε όλα τα σχέδια. Αναδομώ για ανακαινήσεις με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και τους καλύτερους τεχνικούς. Αναδομώ παύλανακαίνιση.gr και φτύκας για πλακάκια και είδη υγιεινής στην Καροτούμπα, Απόλλωνος 37-39. Οι άπειροι στο ΠΑΟΚ 24 βάλανε μάχη Πέλκα Βιερίνια. Εδώ κάνουμε αγώνα, ρε παιδιά. Έχουμε ανεβάσει 2 μονάδες σχεδόν τώρα το Βαρέλα. Ανεβαίνει συνέχεια. Σε κάθε ανανέωση είναι παραπάνω. Ναι, ναι. Πω, πω. Θα ξεφτυλιστείτε εσείς στο ΠΑΟΚ 24. Μάχη Πέλκα Βιερίνια παλιά. Στο παλιά. Μεταξύ. Μέχρι Πέλκας, τη μία μισή ήταν. Ο Πέλκας έχει τριπλή υποψηφιότητα. 3 γκολ είναι. Α, ναι. Είναι με τον Πανιόνιο. Είναι με τον Παναθηναϊκό το πρώτο που προηγείται τώρα και είναι και με τον Λεβαδιακό. Εντάξει. Έχει τσίμηρο. Του MVP της χρονιάς. Άλλος είναι αυτός. Ναι. Εκεί θα να δούμε. Έχει ξεκινήσει αυτό. Λέω εγώ. Για να δούμε. Περίμενε. Πάμε να κλείσουμε την μπασκετική μας αναφορά και όλο το ρεπορτάζ από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Γεια σου Νίκο. Κρατάς κάτι άλλο που δεν είδαμε, δεν σχολιάσαμε από το χθεσινό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ? Όχι, να σου πω την αλήθεια, κάτι άλλο τον άκουσα και εγώ τον Τόλι τον Κοτζιά, που έχει πάντα το δικό του έτσι το τρόπο τον ωραίο, να τα μεταφέρει και να τα λέει όλα. Όχι, κάτι άλλο, κάτι έτσι που δεν είδαμε, δεν νομίζω να υπάρχει. Αν και νομίζω ότι και με την απουσία κιόλας του Σταύρου σήμερα, όλο το στοίχημα το παίρνω εγώ, έτσι, γιατί το βάλαμε το στοίχημα στον αέρα και δικαιωθήκαμε τα πανηγυρικά. Προκλητικός μας φοβήτης. Ντροπή σου. Τώρα να συζητάς για παιχνίδι το οποίο είναι συνέχεια στο 20-25 και κατέληξε απλώς στους 13. Εντάξει, άστρο, παιδί μου, μην προκαλείς. Γιατί έγραψε όμως το τέτοιο, κάτω από 10-21 πόσο έβινε, 18-19 πόσο έβινε. Όχι, εγώ έδωσα 17. Καλός ο Τσάβε Πασκουάλ, καλός που τον τράβηξε το καλάθι λίγο στον πάγκο, γιατί αν έμενε και στο τέταρτο μέσα. Αυτός πήρε 12 rebound, ρε φίλε. Πώς πήρε 12 rebound? Δεν υπήρχε, παιδιά. Το άνθρωπος ήταν 24 λεπτά στο παρκέ και ήταν παντού όσο ήταν στο παρκέ. Είναι φοβερό. Φοβερό. Νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα στα μάτς της Ευρωλίγκα το τι έχει κάνει. Εντάξει, και εκεί έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Σε αυτή την εποχή είναι πολύ δύσκολο ένας παίχτης να ξεχωρίζει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, σε μια ομάδα. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα στο Παναθηναϊκό τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Που είναι ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου. Αν δεν παίξεις 35 λεπτά, δύσκολα να ξεχωρίζεις. Δεν υπάρχει, είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος παίχτης. Και ας σκεφτούμε πώς ήταν πριν 3-4 χρόνια. Που όλοι αναρωτιόμασταν γιατί παίρνει τόσο πολλά λεφτά. Τώρα νομίζω ότι αυτά που παίρνει όχι μόνο ταξίζει, μπορεί να αξίζει και παραπάνω. Γιατί έπαιξε λίγο. Ρωτήθηκαν, υπήρχε καμιά. Έπαιξε λίγο γιατί έκανε 3 φάουλ και ήταν εκτός παιχνιδιού. Δεν πρόλαβε να παίξει και μια-δυο άμυνες. Όταν πήγε να παίξει καμιά άμυνα, φάουλ, έκανε 3 φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Υπήρχε σχόλιο για διαιτησία από τον ΠΑΟΚ? Όχι, όχι. Κάποιο σχόλιο δεν υπήρχε επίσημο σε πηγανάκια. Εντάξει, μια κουβέντα μπορεί να έγινε, αλλά. Εντάξει, δεν μπορεί να φυσικά έγινε κάτι αναμενόμενο. Απλά είναι κάποιες φορές που πραγματικά. Δηλαδή ήταν ο Παναθηναϊκός στο μάτι μπροστά 25 πόντους στο μεγαλύτερο κομμάτι. 20, 25, 18, 19. Κάποια φάουλ που ήταν, ας πούμε, καθαρά δώστα. Δεν έγινε και κάτι. Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, ναι. Αύριο 5:30 έτσι το δεύτερο παιχνίδι. Mm-hmm. Ήδη αναμένα, και... τηλεόραση, αυτά τον Ατάλο. Παρόντες, απόντες, δεν αλλάζει κάτι? Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Η ομάδα παραμένει στην Αθήνα. Σήμερα έχει προπόνηση λίγο πιο αργά, πάλι το απόγευμα, στο ΆΚΑ. Εντάξει, το θέμα τώρα είναι σε πρώτη φάση να δει τι λάθη έκανε χθες, έτσι, που πλήρωσε το πολύ κακό της πρώτο ημίχρονο. Από εκεί ουσιαστικά έμεινε πίσω στο σκορ και ήταν με μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί τρέχει? Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ χθες, εκφράζω προσωπική άποψη, όταν περνούσε το κέντρο στη δεύτερη περίοδο, σφίγγαμε λίγο τη γροθιά μας. Δηλαδή, ναι. Είχε χαθεί ο ορίζοντας σε κάποια φάση. Οπότε, όταν σου έχουν κλέψει 2-3 μπάλες, άμα περάσεις κανέναν, ξεσπάς κατευθείαν στο καλάθι. Ναι. Γιατί φοβάσαι, μην πας στο 5-5. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θες μαθείς... Να τρέξουν, ναι, είναι φοβερό. Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχάς, ο καλάθις είναι εκπληκτικό, το ότι με το που παίρνει το rebound κάποιος συμπαίχτης του ή ο ίδιος, στο πρώτο δευτερόλεπτο που παίρνει την μπάλα αυτός, είναι στο κέντρο. Ψάχνει αμέσως το τρέξιμο και το γρήγορο καλάθι. Δεν είναι ότι το ψάχνει ή το ξεχνάει και όλα αυτά. Δηλαδή με το που παίρνει την μπάλα έχει στο μυαλό του να τρέξει στο καλάθι. Και είναι κάτι το οποίο, εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο καλάθι, είναι και ο James. Έχει δηλαδή, είναι και αυτός ο Λιθουανός, ο Κοντούλος, ο Λεκάβιτζος που είναι επίσης ανάλογος παίχτης. Εντάξει, αυτοί οι τρεις είναι... Πολύ γρήγορη σκέψη ο Καλάθης, έχει και τρομερά γρήγορη σκέψη και κάνει φοβερά πράγματα. Λέω, Νίκο, και ενώ το παιχνίδι ήταν ωραίο, ο Παναθηναϊκός παίζει θεαματικά, ούτε ο κόσμος συγκινείται. Δηλαδή, πόσο είχε 1000 άτομα, 2000, πόσο ήταν? Τόσο ήταν, τα περίπου 2-3 χιλιάδες. Έτσι, άμα ξέρεις το αποτέλεσμα, δηλαδή, δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, και παρότι όντως ο Παναθηναϊκός παίξε πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι ούτε οργανωμένος στο γήπεδο, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να στο δεύτερο παιχνίδι, για να είναι και πιο ανταγωνιστικός φυσικά και να μπορέσει να διεκδικήσει ό,τι μπορεί, να είναι πιο έτοιμος στην πίεση του Παναθηναϊκού. Κάπως λίγο να διαβάσει και την άμυνα του Παναθηναϊκού καλύτερα, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ έτοιμος θες να αντιμετωπίσει διάφορες από τις καταστάσεις που βάζει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Mm-hmm. Και ειδικά πάνω στον Γκος ήταν πολύ έτοιμος να τον αντιμετωπίσει και να μην του αφήσει χώρο να δημιουργήσει και να εκτελέσει, και σίγουρα να είναι πιο συγκεντρωμένος
σε σχέση με αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή στο κομμάτι του αμυντικού rebound, στο κομμάτι της ενέργειας σε άμυνα επίθεση. Γιατί έτσι ο Παναθηναϊκός χθες επέβαλε το δικό του ρυθμό, έφυγε στους 15-18 πόντους και μετά το μάτς ήταν τυπική διαδικασία. Δεν είναι εύκολο, δεν το συζητάμε, αλλά χθες ο Παναθηναϊκός έβαλε 92 πόντους και ήταν μπροστά με τέτοιες διαφορές, νομίζω χωρίς να φορτσάρει. Δεν φόρτσαρε. Ναι, ναι. Δηλαδή αν εξαιρέσω ένα κομμάτι εκεί που ο Καλάθης στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ήταν 8 ταχύτητες πάνω από τους άλλους μες στο γήπεδο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του, του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός δεν φόρτσαρε. Δηλαδή δεν του έβαλε δύσκολο πάω χθες. Αυτό θέλω να πω. Ο στόχος είναι το Σάββατο, αύριο, αυτό να του βάλει πιο δύσκολα και να είναι πιο έτοιμος σε βασικά πράγματα. Το να είσαι άστοχος με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι κάτι που συμβαίνει σε ένα παιχνίδι. Αλλά το να, να μην πηγαίνει στα rebound, να τον αφήνει να σου κλέβει 2-3 μπάλες σε επαναφορά και όλα αυτά, αυτά είναι λάθη συγκέντρωσης και φόβου, να το πω. Κάπως έτσι. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Γρήγορα πάμε στον Γιάννη τον Παρασκευαίδη να δούμε και στα υπόλοιπα τμήματα που υπάρχει δράση, στο handball δηλαδή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σα μεσημέρι. Έχει μείνει κάτι άλλο πέρα από handball? Δεν έχει μείνει. Εντάξει, το handball κανονικά θα πρέπει να έχει τελειώσει. Ρε φίλε, κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό. Στο Ρέντι. Έκπληξη. Έκπληξη δεν το λες. Και ο Ολυμπιακός είχε άλλη ήττα στο πρωτάθλημα. Ναι, είχε από τον Φίλιππο στη Βέρεια. Σόπαρε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, εκεί το παιχνίδι το είχε πάει, δεν το είχε ζυγίσει καλά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είχε παίξει με πολλούς αναπληρωματικούς, όταν πήγαν οι βασικοί ήταν αργά, η Βέρεια έχει φανέλα για να κρατήσει αποτέλεσμα και το έκανε. Ναι. Εντάξει, πάω και Ολυμπιακός και ΑΕΚ, το λέγαμε και στην αρχή της χρονιάς, για αγάπη δεν είχαν μεγάλη διαφορά τα ρόστερ. Στο ΠΑΟΚ δεν είχαν και την τύχη σε κάποια κρίσιμα σημεία και βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση. Δεν βοήθησαν και οι ξένοι που έπρεπε να βοηθήσουν και να δώσουν το κάτι παραπάνω. Ο Βεσελίνοβιτς δηλαδή που όλη τη χρονιά ξεχώρισε, σταμάτησε με την ΑΕΚ και ήταν εξαφανισμένος. Mm-hmm. Τώρα το επόμενο παιχνίδι για το ΠΑΟΚ είναι το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Δηλαδή μισή ώρα μετά από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος θέλει να πάρει την νίκη κοντά στον Δούκα τους ώστε να σφραγίσει την τρίτη θέση η οποία για την ώρα είναι γοήτρου. Και λέω γοήτρου γιατί ο Ολυμπιακός αν χάσει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ γιατί έχει σπάσει ήδη την έδρα η Ένωση θα βγει στα ευρωπαϊκά... Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο Δούκας. Γιατί ο Δούκας ήταν στο τελικό του κυπέλου, οπότε έστω και σαν δεύτερος θα πάρει τη θέση γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει θέση από το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα δεν έδειξε το πρόσωπο που έπρεπε να δείξει στην Αθήνα μέσα. Δηλαδή ένα παιχνίδι είχε μείνει, το έπαιρνες, τελείωνες με την τρίτη θέση και έλεγες καλό καλοκαίρι. Δεν έγινε ούτε αυτό που δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Τώρα τελείωσε όταν θα γίνει. Μα και τρίτος να βγει ο ΠΑΟΚ και τέταρτος να βγει ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι. Το θέμα είναι σε 20-30 μέρες που θα ξεκινήσουν τις κινήσεις και τις ουσιαστικές κινήσεις να δούμε διαφορετικά πράγματα. Στη Γενική Συνέλευση για το handball υπόθηκε κάτι ιδιαίτερο για το μέλλον? Όχι. Κάτι ιδιαίτερο δεν υπόθηκε. Το μόνο που είπε ο κύριος Πετρίδης έκανε το δικό του απολογισμό. Εξήγησε στο κύπελο ότι εκεί θα μπορούσε η ομάδα να πάρει το κύπελο αλλά και ανέλησε τη φάση την τελευταία που δεν δόθηκε στο πέναλτι. Τόνισε και ο ίδιος ότι η φετινή χρονιά είναι αποτυχημένη για τον ΠΑΟΚ και τη χρεώνεται ο ίδιος όπως δήλωσε παρουσία των μελών του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και ότι, και ότι παραμένει εδώ για να προσπαθήσει να αλλάξει την κατάσταση. Την ίδια ώρα, στη λίστα που γράψαμε με τα ποσά που διέθεσε ο ΑΣΥΓΜΑ σε κάθε τμήμα είδα ότι το handball είναι αρκετά τα χρήματα. Κάπου εκείνη κάθε χρόνο. Φέτος ήταν 169 χιλιάρικα. Στην προηγούμενη γενική συνέλευση νομίζω ήταν 175, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, είναι πάνω κάτω το ίδιο ποσά. Στο βόλι αναφέρεται συγκεκριμένα το ποσό. Ναι, 220 χιλιάρικα νομίζω γράφει μέσα. 220 λίγα δεν είναι? Λίγα είναι. Πώς? Λίγα είναι. Δεν είναι. Βάζει ο Κατσέρης από την τσέπη του ή ο Τσαλόπουλος? Το έχω μπροστά μου. Βόλεϊ, όπως ακούστηκε ναι. Στην Γενική Συνέλευση. Έτσι, ναι. Που παίρνουν το χαρτί και ανακοινώνουν τα ποσά. Mm. Βόλεϊ, 230.000 ευρώ. Το μπάτζετ μεγαλύτερο δεν είναι? Το μπάτζετ είναι γύρω στις 700.000. Πόσο? Δεν είναι στις 700.000 το μπάτζετ.
Άμα βάλει ταξίδια, δεν είναι μόνο παίρνω τον Παρασκευαίδη 10 χιλιάρικα και λέω ότι έχω budget 100 χιλιάρικα, δηλαδή τα συμβόλαια των παιχτών. Σίγουρα βάζουν την τσέπη τους οι δύο. Και ο κύριος Κατερής και ο κύριος Τσαλόπουλος. Και αρκετά μάλιστα. Ναι. Μα δεν νομίζω ότι δείτε θέμα ότι το budget του ΠΑΟΚ είναι στα 600 με 700 χιλιάρικα. Με βάση το μπάσκετ πιο πολύ είναι, έτσι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τι κάνει στο Βολή, είναι, ξεκίνησε να... Ακόμα είναι... τίποτα. Yeah. Τώρα εκεί στο Παναθηναϊκό περιμένουμε τις αλλαγές στον Εραστέχνη, γιατί ανακοινώσαν ότι θα κάνουν εκλογές την επόμενη εβδομάδα, ώστε να αναλάβει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Τους παίχτες του ΠΑΟΚ τους καλοκοιτάνε πάντως, το είπα και την επόμενη φορά, yeah, για κουμεντάκι και για τα κουρίδια ότι θέλει ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, είναι και ο Κουμεντάκης με τον... Ο Κουμεντάκης είναι κολλητός, όπως ξέρω, με τον Τακουρίδη και με τον Πανταλέον. Ναι. Οπότε καταλαβαίνει, και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Την ίδια ώρα στο Βόλε είχαμε και τη δηλώση του κυρίου Ρίτσι, ο οποίος μίλησε στην ιστοσελίδα της ΕΣΑΠ. Από αυτά έτσι που μπορούμε να πούμε είναι ότι επικαλέστηκε ότι αυτός ποτέ δεν ανέφερε καμία δικαιολογία για την απώλεια του πρωταθλήματος, με δεδομένο πώς ανέλαβε την ομάδα και πώς την άφησε. Τόνισε ότι δεν ζήτησε καμία δεύτερη ομάδα τον Ιανουάριο, γιατί σεβάστηκε τους αθλητές αλλά και τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, που έπρεπε να ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν ένα δεύτερο μπάτζετ. Και υπογράμμισε ότι κάποιοι συγκρίνουν συνολικά όλη τη σεζόν, κοιτούν ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά εγώ δεν ήξερα την ομάδα του καλοκαίρι του 2017, είπε. Και τόνισε ότι θεωρεί την αποστολή του επιτυχημένη. Μάλιστα. Τώρα, για τον νέο προπονητή, ναι, εμείς είχαμε βάλει στο ΠΑΟΚ 24 ένα άρθρο στις 18 Πέμπτου για τον Μιλίνκοβιτς. Μπορεί από τον ΠΑΟΚ να το διαψεύδουν, να λένε ότι δεν υπήρχε ποτέ θέμα, αλλά είχε βουήξει πιάτσα, όλος ο κύκλος του Μιλίνκοβιτς το ήξερε, το δήλωνε παντού, σε όποιον μιλούσε στο Βόλι το έλεγε ο Μιλίνκοβιτς ότι έχει συζητήσει με τον ΠΑΟΚ και είναι στο τελικό στάδιο. Τώρα δεν ξέρω αν οι αντιδράσεις του κόσμου, γιατί το βιογραφικό της προπονητής δεν λέει πάρα πολλά. Σαν αθλητής λέει πάρα πολλά, αλλά σαν προπονητής, mm-hmm, το είχαμε πει και την άλλη φορά, βοηθός προπονητής στην Αργεντινή. Δεν ξέρω τώρα αν τα σχόλια των οπαδών του ΠΑΟΚ, γενικά οι επαφές που γίνονται με μάνατζερ, άλλαξαν τα δεδομένα. Απλά υπογραμμίζω ότι στο άρθρο στο ΠΑΟΚ 24 είχαμε πει για Μιλίνκοβιτς, για Σάκη Μουστακίδη από Εθνικό Αλεξανδρούπολης, για τον Ιταλό τον Τζανίνι και για τους Ρουμάνους Στάνκου και Κρετού. Ανάμεσα σε αυτά τα πέντε ονόματα πιστεύω θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, εφόσον βέβαια βγήκε η ανακοίνωση για την απόλυση του κυρίου Ρίτσι, όπως δήλωσε στο Λίμπερο 107,4 ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Είχε συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά? Όχι. Άρα τι απόλυση, εντάξει, δεν συνεχίζει. Ξέρω ότι στο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον πριν την έναρξη της τελικής σειράς, σκεφτόντουσαν πώς θα γίνει. Ακόμα και να μην μείνει ο Ρίτσι, να μείνει από κάποιο άλλο πόστο. Μάλιστα. Τώρα αυτό. Φίλος γράφει, υπάρχει πιθανότητα και του χρόνου το τμήμα Βόλεϊ να παίξει προκριματικά Champions League. Οπότε περιμένουμε καλή ομάδα και του χρόνου. Αυτά είναι ρεπορτάζ που βγήκαν κυρίως και από την Αθήνα και από την Αθήνα σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να κάνει στο Champions League και γενικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Σε 10 μέρες είναι από τώρα το χρήσιμο διοικητικό συμβούλιο του Champions League, οπότε ό,τι και να λέμε τώρα δεν υπάρχει βάση. Πληροφορίες υπάρχουν, προσπαθούν να το κάνουν πιο ανταγωνιστικό και στο οικονομικό σκέλος. Και αν θα γίνει αυτό για την Ελλάδα, θα γίνει λογικά με βάση την ευρωπαϊκή πορεία που έκανε ο Ολυμπιακός στο Challenge Cup, γιατί μετράνε και αυτά. Ναι. Αλλά είναι πολύ ρευστά όλα για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Champions League ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε κανένα δεκαήμερο. Και συμπληρώνει, κατά τα άλλα, για εμένα η μεγαλύτερη αποτυχία της χρονιάς αποτελεί το γυναικείο handball, ειδικά όταν υπάρχει ο Ιβάν που έχει αρρώστια με το άθλημα και ρίχνει τρελά λεφτά στο και κόβεται εκεί. Στο τμήμα. Δηλαδή, πληρώσε και πέρσι είχε πληρώσει τη Μούρνου. Αν θυμάστε, εξολοκλήρωσε το συμβόλαιό της και τη διαμονή της στη Θεσσαλονίκη και φέτος βοήθησε. Εντάξει, τώρα για το πρωτάθλημα, συμφωνώ και εγώ με τον φίλο, ότι το έχασε μέσα από τα χέρια του. Γιατί όταν έχεις το αβαντάζ της έδρας και σου πάει την έδρα αντίπαλος, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Αλλά στο κύπελο ήταν καθαρά θέμα τύχης. Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλώς σας μεσημέρι. Να είσαι καλά. Η ΠΑΕΑΚ ανακοινώνει την μη ανανέωση συνεργασίας με τον έως σήμερα προπονητή μας Μανώλο Χιμένεθ. Τον ευχαριστούμε θερμά για τον 1,5 χρόνο της επιτυχημένης συνεργασίας μας, αλλά και για την καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδος μετά από 24 χρόνια.
Ο Μανώλο Χιμένεθ έχει ήδη γράψει το δικό του μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της ΑΕΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συνέχεια της καριέρας του και τον ευχαριστεί. Η ΑΕΚ και η Las Palmas στην Ισπανία φέρεται να είναι η ομάδα που θα συνεχίσει, μάλλον, ο Χιμένεθ. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Είναι 1:57. Ναι. Δημήτρης Πέλκας. Ναι. 33,35%. Στον κόλ της χρονιάς. Ναι. Αντελίνο Βιερίνια. 33,21. Φερνάντο Βαρέλα. Ναι. 20,44. Πού το ξεκινήσαμε? 18-1. Εντάξει. Δύο μονάδες, 20 λεπτά. Κάθε 10 λεπτά παίρνει μια μονάδα. Λοιπόν, και για το. Κάνα δεκάωρο θέλουμε ακόμα. Όχι, κάνα μισάωρο θέλουμε ακόμα. Για τον MVP τη σεζόν που έλεγες. Ναι. Δεν είναι ο Βιερίνια πρώτος. Ποιος? Δεν είναι. Ποιος είναι? Λοιπόν, περίμενα να δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί σε αυτήν την εκπομπή ό,τι λέμε αλλάζει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι. Όχι, γίνεται. Εκεί δεν παρεμβαίνω. Μισό-μισό αποτελέσματα. Αποτελέσματα. Δεύτερος είναι ο Βιερίνια. Ναι, ναι. Πρώτος είναι ο Πέλκας. Μάλιστα. Πέλκας είναι 29,09. Βιερίνια είναι με 28,06. Και πάλι τρίτος είναι ο Βαρέλα. Δεν είναι αυτή η τριάδα. Δεν παρεμβαίνω. Δεν σπάει αυτή η τριάδα. Αν ανεβάσαμε τον Βαρέλα στο best goal, εντάξει. Η πρωτιά είναι ο στόχος μας. Όπως πρέπει να είναι ο στόχος όλων. Και έχει μείνει μεταξύ τώρα στο site το κείμενο αυτό. Μάχη Πέλκα Βιερίνια και εμείς ανεβάζουμε δεν Βαρέλα. Εντάξει, παιδιά, εδώ πέρα γίνεται αγώνας να ανεβάσουμε Βαρέλα. Πρέπει κάτι να αλλάξει αυτό το κείμενο τώρα. Λοιπόν, αυτά. Λογικά θα μας απασχολήσει ο Ζωρνά και στην εξέλιξη της ημέρας. Θα δούμε με ποια μορφή. Πάντως αυτός έχει φύγει. Ο Χατσιρίτη θα μας απασχολήσει αργότερα. Έχει χρόνο. Έχει χρόνο, εντάξει, ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει πολλά κενά. Έχει προπονητή, έχει ομάδα κτλ. Ακόμα και τώρα ισχύει το ότι υπάρχει χρόνος. Οκ. Okay. Προετοιμασία ξεκινάει σε... Σε λιγότερο από ένα μήνα. 19-20 είναι η... 7 μέρες. 7-28 ημέρες. Εντάξει. Αυτά. Προς το παρόν από εμάς. Πολλά περισσότερα και στη συνέχεια με φουλ επίθεση. Πολλά περισσότερα και αύριο με φόρτσα για όλο το ρεπορτάζ, για όλες τις απόψεις. Και με ένθετο για το αυτοκίνητο με Πασχαλάκι εκεί έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και η αυριανή φόρτσα από εμάς, από τον Ευτίκα με πλακάκι και ήδη υγιεινής, από την Αναδομό, τους ειδικούς σε ανακαινήσεις και βεβαίως από Alter Ego για ανδρικά ενδύματα, καλό μεσημέρι, καλό να περάσετε και όπου και αν πάτε. Προσοχή. Τρίτη, Δημήτρη, θα είσαι εδώ. Φυσικά, να αναλύσεις λίγο τον τελικό. Την είδα στη Λίβερπουλ. Θα είσαι εδώ και θα πεις ότι η Ρεάλ έκανε αυτό. Η Λίβερπουλ είναι ήδη επιτυχημένη. Πάρα πολύ επιτυχημένη. Α, έτσι, έτσι. Καβατζός λίγο. Φαβορή είναι η Ρεάλ. Ακριβώς, ακριβώς. Τι ρε, γιατί. Όχι, με έχετε κουράσει τόσες μέρες, πραγματικά δηλαδή. Έχουν πάρει από 8 Champions League καθένα. Εντάξει, ωραία, για τώρα μιλάμε. Ναι, είναι φαβορή η Ρεάλ. Ωραία. Θα τα πούμε την Τρίτη. Α, η Λίβερπουλ είναι τεράστιο μέγεθος. Είναι τεράστιο μέγεθος μαζί. Στην Αγγλία, ναι. Σε όλη την Ευρώπη. Η Ρεάλ είναι πιο πάνω. Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι σε όλους.